Αυτό ζει για τέτοιο που σου περιγράφει ο συγγνώμη Δασκαλάκης και εσύ ζεις για να σου ψιθυρούσουν αυτοί. Αυτά. Σας έχουμε μάθει, κύριε Λίδες, και τους δύο. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Είναι η Τρόικα. Λίμπερο 107,4. Θα πορευτούμε, όπως λένε και οι μορφωμένοι, μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος δηλαδή, η ποιότητα της εκπομπής. Μάριος Λαμάς, ψευτοποιότητα. Η αντιποιότητα. Ναι, και ο 240 ευρώ. Μην βιάζεσαι, γιατί θα βγω έξω τώρα εγώ. Μην κάνεις. Άσε, κουλ, μην βιάζεσαι. Θα μιλήσεις, άστο. Θα μιλήσεις μόνος σου, άστο. Μην βιάζεσαι. Τι, κουλ, κουλ, μην τα λες, φιντάζω εγώ. Και Χρυσάνθος Τσαλτίδης, παρεούλα εδώ πέρα μέχρι και τις 12. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα και μεγάλη Τετάρτη στους Χριστιανορθόδοξους. Για όλους τους άλλους, καλημέρα, απλή, όμορφη, ανθρώπινη Τετάρτη. Λοιπόν, να πούμε τα σημερινής ημέρας, αφού πρώτα πούμε ότι έχουμε για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτης Σωτήρη Δασκαλάκη είναι μαζί μας και έχετε τις ευχές του για καλή μεγάλη Τετάρτη. Τι μέρα είναι σήμερα, να δούμε τι γιορτές έχει. Είναι Τετάρτη σήμερα, μεγάλη Τετάρτη, 24 Απρίλη το 2019, της αλυψάσης των κύριων πόρνης γυναικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη η σύνταξη, είναι τέλεια, ε. Της αλυψάσης των κύριων πόρνης γυναικός. Ελισάβετ και Σάβα Στρ. Το Στρ προφανώς στρατηλά του. Προφανώς. Για να το έχει με κεφαλαίο. Ξαναπες το, μου άρεσε. Σάβας Στρ. Πρωτοψάλτη, πώς το είπες, πώς το είπες. Της αλυψάσης των κύριων πόρνης γυναικός. Ελισάβετ και Σάβα στρατηλά του. Προφανώς χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Ανατολή Ηλίου 5 και 38. Φαντάζομαι ότι κάποιοι τυχεροί την είδατε. Να είστε καλά να δείτε και την αυριανή και να είμαστε όλοι καλά να δούμε και την αυριανή Ανατολή. Και Δύση Ηλίου 19 και 9. 7 και 9. Θέλω να ξεκινήσω πριν πω το διαγωνισμό με ένα αντίο. Γιατί το έμαθα χθες το πρωί, μόλις τελειώσαμε την εκπομπή. Τι είπες, Σωτήρη, συγγνώμη. Είπες κάτι. Α, sorry, συγγνώμη. Ηθοποιώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, έφυγε Παναγιώτη να πω ένα αντίο. Μαριλίζη σε ετοιμότητα, έτσι. Έρχομαι, γιατί γίνανε όλα σήμερα, άστε. Μου φάγανε όλη μια μισή μέρα, είμαι μέχρι εδώ. Τώρα δεν θέλω να ουρλιάξω, δεν μπορώ, άστε. Πήγε όλη μέρα χθεσινή για άλλα. Έχουμε δικό μας Νταλκά και τρέχουμε για εδώ. Παιδιά, έχουμε διαγωνισμό, έχουμε βασικά δύο διαγωνισμούς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω ένα από όλους μας εδώ αντίο, αλλά προσωπικά από μένα, γιατί για τα παιδιά μάλλον μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, δεν ξέρουν. Έφυγε ο Νίκος Χαραλαμπάκης. Ο Νίκος Χαραλαμπάκης είναι. Όλη η ιστορία του μπάσκετ της πόλης ήταν, τον έχω στην καρδιά μου πάντα και στο μυαλό μου και περιμένω μηνύματα από τη γενιά μου ή να βγει στον αέρα μετά τηλεφωνικά ή να βγει εδώ στην οθόνη. Ο Νίκος Χαραλαμπάκης ήταν ο αθλητισμός ολόκληρος, ήταν το μισό βόλεϊ και όλο το μπάσκετ του Δημοκρίτου, του τεράστιου Δημοκρίτου. Είχα την τύχη στο ξεκίνημά μου ως πιτσιρικάς δημοσιογράφος να τον γνωρίσω. Πρέπει να έχω καλύψει με Νίκο Χαραλαμπάκη στον πάγκο του Δημοκρίτου δίπλα στο Σούλη Μαρκόπουλο 50 παιχνίδια. Τεράστια μορφή. Για μένα η φυγή του σηματοδοτεί το τέλος σχεδόν μιας εποχής. Όπως κάποιον άλλον ανθρώπων όταν φύγουν. Δεν έχω λόγια. Ήταν ο ίδιος ο Δημόκρητος. Πολιτισμός και αθλητισμός. Ακόμα και όταν διαμαρτυρόταν μενόμενος προς τους διαιτητές. Πάντα στο πλευρό του Σούλη Μαρκόπουλου, το έχω αναφέρει και άλλη φορά, θυμάμαι Δευτέρα βράδυ στο Παλέντε Σπορ, ΠΑΟΚ Δημόκρητος, εννοείται πρώτη εθνική, εννοείται με τον πολύ πολύ καλό εκείνο, τον απίθανο Δημόκρητο, με Κιτσούκαλη, με Τίλη, με Δόσπρα, με Παπαργυρίου, μετά πήγε στον Άρη, στον Ηρακλή που πήγε μετά. Ο Δόσπρας μεγάλο όνομα στο Δημόκρητο, πολλά χρόνια. Ομαδάρα, ήταν όλα δουλειά του Νίκου του Χαραλαμπάκη. Που έκανε τα πάντα, γνωστός και ως Μπάκης. Έφυγε νέος, ήξερε ότι είχε προβλήματα υγείας, έφυγε νομίζω προχθές, πριν δύο μέρες, δυόμιση, κάπου εκεί. Θυμάμαι το μάτς αυτό, το έχω αναφέρει και άλλη φορά, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος σε ένα σφύριγμα προς το τέλος, που πρέπει ο ΠΑΟΚ το πήρε το μάτς δύο πόντους, τρεις, κάπου εκεί, τον συγκρατεί ο Χαραλαμπάκης μαζί με έναν αστυνομικό για να μην ρίξει το παλιό ταμπλό της γραμματείας στο Παλέντε Σπορ, το ηλεκτρονικό. Να μην το ρίξει κάτω, να μην το ξυλώσει. Και δίπλα ο Χαραλαμπάκης. Αντίο στον Νίκο Χαραλαμπάκη. Για μένα σχεδόν κλείνει ένα κεφάλαιο για τον μπάσκετ της πόλης. Μία εποχή που τελείωσε για μένα κάπου 82-83. Μετά αλλάζει το μπάσκετ. Μία από τις μορφές αυτές είναι ο Νίκος Χαραλαμπάκης. Θα χαρώ πάρα πολύ, επειδή ξέρω ότι μας ακούτε πάρα πολύ. Μας ακούει πολλά πρωινά ο Γιώργης Μπουσβάρος. Μας ακούνε παλιοί παίκτες, προπονητές. Αν θέλουν. Να στείλουν ένα αντίο στον Νίκο Χαραλαμπάκη ή
όταν ανοίξουμε γραμμές τηλεφωνικές το 2310 2-3 οκτάρια να πούνε κάτι για τον Νίκο Χαραλαμπάκη. Καλός ο Γκάλης, καλός ο Ίγκραμ, αλλά δεν είναι αυτή το μπάσκετ της πόλης. Δεν είναι το μπάσκετ της πόλης αυτή. Εντάξει. Το μπάσκετ της πόλης είναι ο Γιώργης ο Μπουσβάρος, είναι ο Μάκης ο Περιτίδης, είναι ο Θόδωρος ο Ροδόπουλος, ήταν ο Νίκος ο Χαραλαμπάκης, που εγώ θεωρώ ότι ακόμη είναι ανάμεσά μας και θέλω ανάμεσά μας. Σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, δεν τον γνωρίσαμε σε προσωπικές στιγμές, τα λεπτά τον άνθρωπο, μέσα από τον μπάσκετ. Θυμάμαι να μου κάνει απίστευτες δηλώσεις και να λέει τρελά πράγματα για διαιτησίες, για συστήματα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Αντίο Νίκο Χαραλαμπάκη, καλό ταξίδι. Να κοιτάς από εκεί ψηλά, να μας φωτίζεις για το μπάσκετ που αγάπησες. Λοιπόν, δίνω διαγωνισμό και αποχωρώ. Πρέπει να φύγει, Παναγιώτη. Δεν είναι, ξέρω, ηλικία. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 70. Ναι. 69. Ναι. Νομίζω εγώ. Μπορώ να κάνω τώρα και λάθος. Πάντως ο Δημόκρητο. Μια ζωή Δημόκρητος. Ναι. Όλος ο Δημόκρητος. Και όλο το μπάσκετ της... Για τελείωτες γνώσεις. Τώρα, αν έρχονταν εδώ πέρα ο Χαραλαμπάκης, τρεις μήνες πριν, θα σου έλεγε 8 εκατομμύρια ιστορίες σε ελληνικό μπάσκετ. Τώρα, επειδή είπε 2-3 πόντους και ρίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω υπάρχει ένα ΠΑΟΚ Δημόκρητος 65-63 ή 63-65 εκεί πέρα. Τρελά τέρμπι πρέπει... ΠΑΟΚ Δημόκρητος. Και ηρακλήσιμο. Κάπου εκεί το 82, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ξέρεις που κάνει καλαμπούρι με τον Ολυμπιακό. Τη χρονιά που ο Ολυμπιακός. Που είναι χάλια. Παστράτιο. Στα μαύρα χρόνια. Πώς το λέγανε και με τα γυαλιά τον προπονητή του Ολυμπιακού. Στα. Όχι. Τη ΑΕΚ, λες μάλλον. Όχι, όχι. Του Ολυμπιακού. Με γυαλιά. Δεν λες το Μουρούζι. Όχι, ρε. Πώς το Μουρούζι. Με γυαλιά του Ολυμπιακού. Σταματέλα. Όχι. Πώς λέγω τώρα. Κάτσε, τώρα τους έχω φέρει όλους. Ναι. Με όλους εγώ τους ξέρω. Τώρα σου λέω που είχε Παπαστράτη. Ναι, ναι, ναι. Είχε ένα διάστημα στα πέτρινα χρόνια, τον ξεχνάω, υπέροχη μορφή, ένα μαυριδερό με μαλλί Αλαμάκης Μανάβης. Τον έβλεπε και έλεγε αυτό δεν είναι προπονητής μπάσκετ. Εσύ λες τον Νικητόπουλο, νομίζω ότι. Εγώ λέω τον Νικητόπουλο, ναι, μπράβο, ναι, ρε σκύλε. Με γυαλιά. Βαγγέλη. Ναι, Βαγγέλη. Δεν θυμάμαι το μικρό. Βαγγέλη, Νικητόπουλο, νομίζω. Ναι, με τα γυαλιά. Νικητόπουλο, ναι. Ναι. Τζέντλεμαν. Στην ΑΕΚ, χρόνια. ΑΕΚ, χρόνια, ναι. Κλασικό ΑΕΚ. Τείχο, ηγονικό γήπεδο Νέσλα. Σαν Αμερικάνο. Έτσι, αγγλοσαξονικό πρόσωπο, χρώματα, πάντα. Ναι, ναι. Ναι. Ολυμπιακό με γυαλιά, ρε, ποιον λες, κόλλησα. Δεν θυμάμαι το επειδή, νομίζω, σταμα... Αρχές του 80. Αρχές του 80, ναι, ναι. Ναι, αλλά στα χάλια του Ολυμπιακού. Ναι, πολύ χάλια. Μία χρονιά κινδυνεύει να πέσει. Ναι. Μία χρονιά κινδυνεύει να πέσει. Ναι. Κινδυνεύει να πέσει. Δεν κινδυνεύει, ας πούμε, αρχές του Μάη. Ναι, εντάξει, αλλά... Αλλά είναι... Τέλη Γενάρη, με αρχές Φλεβάρη, κοιτάει προς τα κάτω. Γενικά η δεκαετία του Ολυμπιακού στον μπάσκετ της δεκαετίας του 80 είναι πολύ χάλια. Και είναι που έχει γυρίσει ο Στίβ με προβλήματα οικονομικά, δεν έχουν ούτε δραχμή, και γυρίζει ο Στίβ στα γεράματά του να βοηθήσει. Ναι. Ο Γιατζόγλου. Γιατζόγλου. Ναι. Και γίνεται ρημαδιό. Ο Καστρινάκης πότε σταμάτησε. Ο Καστρινάκης το 81. Ναι. 82. Κάπου εκεί, ναι. Πήγε στην Κέρκυρα. Ναι. Στην Κέρκυρα πήγε. Μαζί με Χάρη Παπαγεωργίου. Κέρκυρα. Ή κάνω λάθος. Ναι, στην Κέρκυρα, ναι. Είχε, ναι, ομάδα στην Α1. Όχι Α1. Α. Στην κάτω κατηγορία. Κάτω κατηγορία. Mm. Ναι. Με Χάρη Παπαγεωργίου. Ή κάνω λάθος. Ναι, όχι, πήγε εκεί. Ο Παπαγεωργίου πήγε στην Κέρκυρα. Βέβαια, ναι. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Μια τελευταία χρονιά, μια σεζόν έπαιξε. Ναι. Και είχε πει και το περίφημο. Του ρωτήσαν τότε τον Καστρινάκη, τον ή τον Χάρη. Κάτσε κάτω. Ναι, 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 δεν δε κάνω λάθος. Ναι. Του λένε τι σύστημα παίζεται στην Κέρκυρα. Και λέει δύο συστήματα. Ή κατεβάζει την μπάλα playmaker και μόλις περάσει τη γραμμή τη δίνει στο Χάρη, ή την παίρνει ο Χάρης από τη γραμμή από κάτω και την κατεβάζει αυτός, σουτάρει αυτός και βάζει καφέ, γυρνάει. Εντάξει, οκ. Ναι, είναι μια χρονιά ο Ολυμπιακός κινδυνεύει και σώζεται, κάνει τρελές νίκες εδώ πέρα μέσα. Ναι. Δύο νίκες εδώ, παίρνει τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ που είναι πολύ καλύτεροι του και τους παίρνει οριακά. Χρήσανθε, μην πει, έρχομαι για φωτογραφία. Έτσι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, Σωτήρη, ναι, βάλε το κομμάτι λιγάκι. Βάλε το κομμάτι. Να πω εγώ κάνω χορηγό να κερδίσουμε χρόνο. Όταν βγω. Τι? Όταν βγω. Α, όταν βγω. Θα βγω. Με την ησυχία σου, παίζω ό,τι θες. Και θέμα ότι βάζω ό,τι θες. FM και ενώ μήνυμα αποστολή το 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα. Λοιπόν, για ποιον λόγο μπαίνουμε στη σημερινή εκπομπή με Oasis. Η πρώτη απάντηση που θα έρθει, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Για ποιον λόγο μπαίνουμε σήμερα με Oasis. FM κενό, γράψε ένα ονοματάκι αν θέλεις, όχι επίθετο, αλλά και επίθετο, ας πούμε, αν θες τουλάχιστον ένα μόνο όνομα. Για ποιον λόγο. Η πρώτη απάντηση, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τώρα δίνουμε και δύο ονειρικές θεϊκές τσουρεκάρες από ένα από τα κορυφαία ζαχαροπλαστεία και πιο ιστορικά
ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα από το ελληνικό στην Βασιλίσης Όλγας. Ρωτάω τον Παναγιώτη, πας και θυμάται το νούμερο περίπου πάνω κάτω. Θα σου πω τώρα. 150. Μπράβο ρε φίλε. 209, ό,τι να είναι. Καταλαβαίνετε όλοι εσείς που παίρνετε ταξί τι παπάς πέφτει, έτσι. Άλε ρε χαμένε. Ειδικά αυτές τις μέρες. Εδώ δεν μπορεί να τους κάνουμε, δεν τους κάνουμε κύκλο καν. Δεν ξέρει καν ότι δεξιά είναι τα μονά. Ξέρω δηλαδή... ότι... Ναι, αριστερά είναι τα ζυγκάνια, μπερδεύτηκα εγώ. Ναι. 44 καλή, τέτοιο, πες το, Βασιλής Όλγας είναι εκεί στην Καλλιδοπούλου. Μπαμ, έτσι. Και κάνει. Πιο κάτω είναι η θεία μου. Ναι. 35 το Αθήνιο. Τι να κάνω, ρε φίλε. Σωτήρι, 28 είναι ο Ξάδερφο. Άσε με ρε γάμε είναι. Τώρα ο κόσμος συγκινήθηκε. Πολύ δύσκολο που έβαλες τώρα. Δίνεις και γυλιά ηλίου, μην κλείσει το μαγαζί του άνθρωπο. Θα πλακώσουν όλοι εκεί. Λοιπόν, δύο ονειρικές πασχαλινές τσουρεκάρες. Δηλαδή είναι φιάλτης. Όποιο περνάει από εκεί μυρίζει σε ακτίνα περίπου 500 μέτρων. Δεν σχολιάζω για το ελληνικό. Και ευχαριστώ την Άσπα την Πάντζιο, την τεράστια μορφή της πόλης. Όχι απλά για το, τη μορφή της πόλης η Άσπα, δεν σχολιάζω. Είχε πρόβλημα το πόδι της, τρίμηνο, τετράμηνο. Πεντάμηνο. Και μετά από ένα μήνα που πήγε, τι έκανε. Τι έκανε. Σκι. Σκι. Τα θες, δεν υπάρχει. Ελέστα και παθέστα. Ξέρεις την Άσπα, Σωτήρη. Της λένε όλοι πρέπει να βγάλει βιβλία για την πόλη. Η Έρικα Αθήνα είναι. Η Έρικα που δεν είναι για τα μούτρα σου και δεν θα τα ρωτάς. Αγαμένε. Και η τάχη με Αθηναίο. Παντρεύτηκε κοροϊδό και έχει και παιδί. Είναι που τους ξέρεις καλά. Α, χαμένε. Πού σπούδασε, ναι, σε ποια ιταλική πόλη σπούδαζε. Πάδοβα. Έχω μιλήσει. Φιρέντζε, καλά το είπες. Φλωρεντία, εντάξει, καλά, γιατί είμαι αυτήν την κοπέλα. Περιοχή. Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο, είναι με σένα. Περιοχή, όχι, 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 ενημερωτικά, ενημερωτικά. Για να κάνει τον καμπόσο αύριο μεθαύριο. Τι να κάνω καμπόσο αυτήν την κοπέλα. Έλα, πες τα τζουρέκια, άντε. Τολμά και σηκώνει τα μάτια σου στην Έρικα, ρε φίλε. Αχαμένε. Δηλαδή πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Ούτε. Όχι. Τι. Ποια λε, ρε. Τι. Ποια Έρικα, λε. Ναι. Πεζεντάκου, όχι λέω, μάτια μου, όχι. Πεζεντάκου, άλλοι, όχι, όχι, Σωτήρη. Καμία... Η κοπέλα όχι καμία, δεν έχει, έχει καμία σχέση. Όχι, 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 όχι καμία σχέση. Όχι. Εντάξει, καμία σχέση. Λοιπόν, οπότε, για ποιον λόγο μπαίνουμε με Oasis. Με τεράστια κομματάρα, ύμνο. Μπορεί να βάλουμε και άλλα από Oasis. Ό,τι θες, πες. Απλά μπαίνουμε με αυτό που είναι ένα από τα, νομίζω, από τους δύο πιο ύμνους των κομμάτων Oasis στα 90's. Για ποιον λόγο μπαίνουμε με Oasis. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express ή Οράσεως. Και φυσικά δύο τσουρεκάρες από το ελληνικό, γι' αυτό οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις τσουρέκι, αποστολή στο 54526. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο εδώ. Όχι Μπάμπης, Μάριος, Γιακουμής, έτσι. Ονοματεπώνυμο, δίπλα τσουρέκι, αποστολή στο 54526. Διαβάζω πρώτο μήνυμα και αφήνω τη σκητάλη στον Παναγιώτη. Καλημέρα. Μετά τον χθεσινό παοκομηδενισμό σας, θα μπορούσατε να βάλετε φατμέ έτσι ώστε να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Α, θα μπορούσατε να βάλετε φατμέ έτσι ώστε να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα του πρωταθλητή. Αντώνης Κασάνδρου. Γεια σου, Αντώνα, ρε. Υποψιάζομαι ποιο κομμάτι λες, είναι προφανές. Μετά το break. Yeah. Μετά το break. Σήμερα πολύ παίζει ο Oasis. Yeah. Σήμερα παίζει πολύ ο Oasis σε όλο τον πλανήτη. Στην Κρήτη, σε κάποιο ξενοδοχείο μεγάλο, που φιλοξενεί ουσιαστικά μόνο Βρετανούς, ένας καλός φίλος ο Πέτρος, μαζί με έναν Άγγλο, ήδη από τις 6 ώρα έχουν κάνει ειδική εγκατάσταση, θα ακούγεται σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων, όλη η μέρα μέχρι το βράδυ θα ακούγονται ο Oasis. Καλώς τον καρνάβαλο. Τι είπε, τι λέει ο τέτοιος? Ποιος? Λατρεμένος, 164. Α, ναι, ναι. Τρίτη μέρα πρωταθλητής. Πόπο ναύλα. Καλημέρα. Φίλε, να είσαι καλά. Πες το να ευχαριστώ, φίλε. 164. Κάθε μέρα συμμετέχει, ναι, έτσι. Δεν έχω για το παιδί λόγια. Αυτό γιατί τρεις-τέσσερις είναι. Δεν υπάρχει. Του φέρθηκε, γενικά του φέρνει τρυφερά και ο Τσαλτίδης. Μπούφο και τέτοιο. Το χαρακτήριζε πολλές φορές. Γι' αυτό κατάλαβες. Καλά, μπούφο τον λέει όταν εντάξει, οκ, okay, περίμενε και εσύ. Okay. Δεν. Αυτό έλειπε. Τσουρέκια, δώσ' το λαό τσουρέκια. Να είσαι γερός. Αν κάποιο πρωί δεν στείλει, μέσα στη χρονιά θα ανησυχήσουμε. Καλά, να ξέρει. Απλά θα πούμε ότι προφανώς έχει άδεια ή δεν μπορεί και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Σωτήρη Δασκαλάκη, σε παρακαλώ πολύ, δώσε λίγη προσοχή και πετάς μουσική. Πέτσο Πεκί. Μάλιστα, τι θα θέλατε? Κάτι να παίζω με το πουλί μου. Έχετε δει κάτι στο μαγαζί μας? Την υπάλληλο. Αχ, απλά μια καλημέρα στην παρέα μας. Νίκος Πάοκ Ασβεστοχώρη. Φίλε, εσένα σε αγαπώ. Εγώ να δεις. Εσένα σε αγαπώ. Άντε.
Δεν υπάρχει. Να είναι καλά τα ΠΑΟΚ. Τσάκι, αλλιώς θα πεινούσαμε. Κάθε πρωί αυτό. Δεν έχει στείλει τίποτα άλλο το παιδί για συμμετοχή ούτε για δώρο. Ούτε... Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, Νικόλη. Νίκο, μας συγκινείς. Απλά μια καλημέρα στην παρέα μας. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκος, Νίκος ΠΑΟΚ. Πολύ λίγο πιάσει τα λίγη πόλη Μάρια Λάμα. Νίκος ΠΑΟΚ, ασβεστοχώρη. Ποιο ο Νικόλαος. Ναι. Ο Άγιος Νικόλαος. Ναι, ναι, ναι. Μιλάνο. Α. Έλα, δεν μου είσαι εξωτερικό. Είπα, Ιταλία. Πάλι δεν το βρίσκα. Δεν το βρίσκα. Α, δεν το βρίσκα. Είπε Ιταλική πόλη. Πρώτον, δεν το άκουσα. Δεύτερον, την αλήθεια δεν το βρίσκα. Δεν το ξέρω. Όπου εκείνη τη μέρα Γιου Νικολάου κάνει πρεμιέρα και η όπερα, να ξέρει. Απίστευτο. Μαθαίνει μαζί μου, μαθαίνει πολλά πράγματα. Ναι. Κατάλαβε. Το παίρνει ξύπνιο. Ο 789. Πήγαινε και στην Έρικα, κουφάει κάποια παγωτό λαλιών και τα τέτοια. Πάνω στα δάχτυλά σου. Να το παίρνει ξύπνιο. Λοιπόν, έχουμε δύο απαντήσει σωστέ, αλλά δεν θέλουν γυαλιά. Είναι ο Ρωμανίστα προφανώ που λέει ντροπή σου. Έχω δικά μου γυαλιά και απαντάει τέλεια, δεν σχολιάζω. Και επίσης ο 532 απαντάει τέλεια, τέλεια. Εσύ ρε σαβούρα σλαμά, δεν θέλω γυαλιά, καλημέρα σας. Να είσαι καλά. Σαβούρα. Λοιπόν, σαβούρα σλαμά. Μπείτε τώρα, ο Χρήστος Τσαλτίδης αναδεικνύεται σε έναν από τους κορυφαίους φωτογράφους στην Ευρώπη. Έχει ανεβάσει δύο φωτογραφίες μου, μπείτε τώρα ή στο Instagram ή στο Facebook του Λίμπερου τώρα και κάντε τα σχόλιά σας. Έχει ανεβεί Μάριος Ασλαμής σε δύο φωτογραφίες. Περιμένουμε κάποιον που να θέλει γυαλιά. Έχουμε δύο πολύ πολύ ωραίες απαντήσεις, φανταστικές απαντήσεις, αλλά δεν θέλουν γυαλιά. Οκ. Okay. Και ο 532 όλα τα λεφτά. Ο Τάδε θέλει να νικήσει η ομάδα του. Εσύ ρε σαβούρα σλαμά. Δεν θέλω γυαλιά, καλημέρα σας. Κούτρα είναι, ναι. Γιατί εσύ δεν είσαι, εσένα σε έκανε παραγγελία, ρε φίλε, γυαλιά James Worthy. Πλάκα μας κάνεις. Ο άλλος πήρε για τη γιαγιά του. Πήγε και πήγε τη γιαγιά μου, θέλω, λέει, η οποία σχορέθηκε. Λοιπόν, break, παιδιά, μην ξεχνάς, δύο τσουρεκάρες από το ελληνικό. Σε περιμένουν ονειρικές πασχαλινές τσουρεκάρες FM και ονόματε πόνιμο δίπλα τσουρέκι, αποστολή στο 54526. Σπεσιαλίστα στις μεταφορές τροφών, Λευτέρη Δούκα. Άμα ακούει, γεια σου, Λευτέρη. Τον είδα πριν ένα μισό χρόνο, βρεθήκαμε. Δύο χρόνια, πώς έχει. Μιλήσαμε λίγο. 899. Νομίζω ότι έχεις στείλει το μήνυμα της, του μήνα. Και σου, τα γυαλιά είναι δικά σου. Όχι τίποτα άλλο, επειδή είσαι Λίβερπουλ. Γιατί γι' αυτό ρωτάμε, ξέρεις, τι ομάδα είσαι. Έχει σημασία ποιος λέει τι. Δηλαδή αυτό, αν το έλεγα τώρα εγώ, δεν είχε τάξει, θα έλεγε σε καλό. Έξυπνο. Το λες εσύ, είναι ο αυτός σαρκασμός. Σωτήρη, κλείσε λίγο το χαλί μας. Κλείσε για το χαλί μας. Λοιπόν, τα γυαλιά πάνε στον 899. Οι δύο πρώτοι που το βρήκαν σαφώς δεν θέλουν γυαλιά. Υπογράφει ο Ρωμανίστα από την Αθήνα, από τη Δυτική Αττική. Ντροπή σου, έχω δικά μου γυαλιά. Νόελ Γκάλαχερ. Και ο 532, ο Γκάλαχερ θέλει να νικήσει η ομάδα του. Εσύ ρε σαβούρα σλαμά, δεν θέλω γυαλιά, καλημέρα σας. Θα με θυμηθείτε απόψε, μπορεί οι αδερφοί Γκάλαχερ από τους Oasis να μπουν και μέσα. Μπορεί το δούμε αυτό. Να ξέρετε. Πάντως είναι ευπρόσδεκτοι, τους περιμένουμε. Υπάρχει ειδική θέση στα VIP. Απόψε όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα στο Γέρικο Τράφορντ. Και καλούμαστε να αποδείξουμε ότι ένα ποδοσφαιρικό βασίλειο, το Βρετανικό, μία πόλη, δύο ομάδες ενωμένες. Πολύ απλά. Τίποτε άλλο. Άρα, λέει, ναι. Τίποτε άλλο. Τα γυαλιά πάνε στον 899 που λέει «Καλημέρα σε όλους». Ασλαμά, μην παρακαλάς να χάσεις. Μπορώ να χάσω το πρωτάθλημα και μόνος μου. Και το έχω αποδείξει. Παναγιώτη, δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν είπα. Ναι, εντάξει. Ιδανική αυτόχειρες, ναι. Επειδή δεν υπάρχει τελεία εκεί ή κάτι, αν υπάρχει συνέχεια, στείλ την. Διαβάζω μέχρι εκεί που. Εντάξει, δεν είναι. Έτσι. Μπορώ να το χάσω, λέει, και μόνος μου. Και το έχω αποδείξει. Ναι, εννοείται. Κάτι γλιστρήματα, μεγάλος αρχηγός, κάτι πάση προς τα πίσω, κάτι. Ναι, εννοείται. Κάτι αυτοκτονικά. Όπως έκανα εγώ αρχές 90's. Είχε βγει και ανέκδοτο με μένα, με τον Φέργκισον. Ανέκδοτο είσαι έτσι κι αλλιώς. Μπείτε και δείτε τις καταπληκτικές φωτογραφίες, δύο δικές μου, που ανέβασε ο Χρήστος Τσαλτίδης στο Facebook και στο Instagram του Λίμπερου της Καρδιάς σου. Τώρα, δύο τσουρέκια, δύο σούπερ τσουρέκια πασχαλινά, τσουρεκάρες με πασχαλινό διάκοσμο από το ιστορικό ζαχαροπλαστείο Ελληνικών, που είναι στην ουσία από τα μαγαζιά που είναι η ιστορία της πόλης, Βασιλής Σόλγας 209, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει Τσουρέκη, αποστολή στο 54526. Και να δώσουμε και ζευγάρι άλλο θες, γυαλιά, Παναγιώτη. Να δώσουμε. Κουίζα, Μάριο. Α, βάλουμε, λοιπόν.
Μην το κάψουμε αυτό, μωρέ, άστο. Μην το κάψουμε αυτό. Έχω ωραίο, αλλά είναι έχει να κάνει με σόου. Άστο. Το κάνουμε για από την άλλη εβδομάδα, που είναι δύσκολη εβδομάδα. Καλημέρα. Σήμερα άχωστο τον γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ασλαμά, γνώμη για τους Γκρέτσιανς, οι Έλληνες της Exeter City FC. Η ντροπή του αγγλικού ποδοσφαίρου ήταν η Brighton εχθές. Πανηγύρισα τον γκολ του Έριξεν, λες και ήμουν Τότεναμ. Δημήτρης από το Ανατολικό Λονδίνο. 1-0 με τον γκολ του παικταρά του Έριξεν. Αγάπη να το βάλανε. Παναγιώτη δεν. Λιβερπουλάρα, λέει ο άλλος ο Δημήτρης. Ο Θοδωρής λέει ότι είσαι η προσωποποίηση της διχασμένης προσωπικότητας. Σε ένα μήνα, λέει ο Γιάννης, που η Λίβερπουλ θα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπης και ο Πάουκ νταμπλούχος Ελλάδας, πες μ' άρεσε ποια σπηλιά θα είσαι κρυμμένος να πάω να βάλω ένα βράχο στην είσοδο. Έχω βρει, σας είπα παιδιά, στη Γάβδο με 100 ευρώ το μήνα. Δεν έχει τελειωμό το μαρτύριο. Ο Γιώργος λέει ότι είσαι αραβούργημα. Μπράβο, Τζόρτζ. Γιώργο, είσαι Θεός. Γιώργο, είσαι Θεός. Παιδιά, τα γυαλιά δεν είναι τα ίδια, έτσι εννοείται. Τη City αριστερά δεν γύρισε αρκετά. Τη City είναι μπλε τα γυαλιά. Είναι άλλα γυαλιά και είναι από το Opticon Express. Και τα δύο. Μπλε είναι τα γυαλιά. Τα γυαλιά είναι μπλε. Αυτά που φοράω στη City, ο σκελετός είναι. Ο πλαϊνός είναι μπλε. Ανοιχτό. Μάλιστα. Royal Blue. Παίρνω τα σχόλιά σας. Διχασμένη λοιπόν προσωπικότητα ή όλοι ενωμένοι κόντρα στη Λιβερπουλάρα. Λέει, ρωτάει ο φίλος. Εγώ το έγραψα. Α, ναι, ωραίο, ωραίο, καλό. Απόψε, έτσι, 10 η ώρα Ελλάδος. 10 η ώρα το μάτς. 10 η ώρα Ελλάδος, 10 ώρα Ελλάδος. Manchester United, 1878. Manchester City, 1894. Τι φωνή έχεις για το μάτς, φωνή, τι φωνή. Και τι επιθυμία έχουνε οι οπαδοί της United μας ακούνε. Άλλο, οι άλλοι μην είναι τώρα, οι άλλοι λογικό, εντάξει. Εννοείται, η Liverpool είναι φόλα United. Τι επιθυμία έχουνε, τι θέλουν να γίνει απόψε οι οπαδοί της United. Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα σε όλες τις Ελισάβετ. Ένα γραμμάριο παραπάνω στη μικρή Ελισάβετ της Ακελαρίδου, την κόρη του Νίκου Ακελαρίδη, εδώ πέρα από το Λίμπερο που μας έφερε πολύ ωραία γλυκάκια. Πολύ χρόνια. Να δω, ημερομηνία λήξης, τέλος που δεν βλέπω. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι να είναι ωραία. Στη λάτα, κάτσε καλά. Αυτό είναι τούβλο, ρε φίλε. Αυτό είναι σαν πάστα. Εκεί το μάτι του λέω, πότε θα τα ανοίξω τα φάω. Σαν πάστα. Τι θα πιστεύουμε, τι θα κάνουμε. Πότε τελειώνει. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Αντώνης Χρύσανθε, δεν ήσουν εσύ εδώ εκείνη τη στιγμή, ήσουν εδώ στην πόρτα έξω. Μετά τον χθεσινό παοκομοδενισμό σας, παοκομιδενισμό σας, δικό μου και δικό σου, θα μπορούσατε να βάλετε φατμέ έτσι ώστε να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα του πρωταθλητή. Αντώνη, με πολύ πολύ αγάπη και σεβασμό σε εσένα για ό,τι κάνεις. Εγώ θέλω απλά να σχολιάσετε. Αυτό μίλησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε ρουμανικά μέσα, έτσι. Και είπε, είχε και ήταν δύσκολα στην αρχή. Θυμάμαι που μας πετούσανε αυγά στο λεωφορείο. Πότε δεν είναι αυτό. Στο ξεκίνημα της σεζόν. Μέγας ψεύτης. Το είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου προχθές. Καλαμπούρια κάνει. Υπάρχει και σε ελληνικά site και εφημερίδα. Τώρα κοροϊδεύει και τους Ρουμάνους δημοσιογράφους. Αλλά κατά τα άλλα, μετά η πορεία ήτανε τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τρεις φορές. Σωτήρη Δασκαλάκη, ποιο κομμάτι θέλω να βάλεις μετά. Μπράβο ρε αρρώστια. Βικτόρια Χαλκίτη. Με αυτήν εδώ. Είχες κάνει εσύ κάτι, την είχες γνωρίσει. Είχες πάρει το βίντεο, κάτι είχες κάνει με την εταιρεία της, κάτι. Τη λατρεύω. Την πάμε. Ελληνοαμερικάνα είναι. Άντε. Κάτι τέτοιο. Είχε σχέση με Νέα Υόρκη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μετά αργότερα, αυτό το κομμάτι αφιερωμένο στην τέλεια, τέλεια, τέλεια πορεία του ΠΑΟΚ, στην οποία αναφέρει τον Ραβάλ Λουτσέσκου. Προς το παρόν, Αντώνη για σένα και για τον ΠΑΟΚ, φατμέ, τεράστια μπάντα, απλησία στην μπάντα. Τους έχω δει αρκετές φορές, όμως κυρίως τους πολύ ωραίο live στο γήπεδο Χαριλάου, μπροστά στη θύρα 3. Φανταστικό live. 1985 πήγα στο live. 2 ώρες μετά την λήξη. Ποιου τελικού, Παναγιώτη Παπαδόπουλα? 1985. Ποιο κυπέλλου Αγγλίας. Μπράβο. United Everton 1-0. Μπράβο, ρε σκύλε. Ποιος τον γκολ? Whiteside. Πότε? Στο 23. Όχι. Δεν θυμάμαι. Στην παράταση πήγε. Παράταση πήγε. Στην παράταση. Ναι. Ναι. Ο λάθος δικό μου. Τι το μοναδικό έχει εκείνο ο τελικό κυπέλλου Αγγλίας? Ότι πήρε τρόπο μετά από 50 χρόνια. Είναι ο μόνο τελικό. Πάρτα. Πριν... 2 χρόνια πριν είχα πάρει πάλι. Άγαμε την Brighton, κακομίρι. Ναι. Τι ήταν ο τελικό για πε. Έχει κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Του μαύρου λόγου. Όχι. Κάτι τον έχει δει. Πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Όχι, πολύ αμυδρά. Κόκκινη κάρτα, αποβολή. Πρώτη φορά έγινε. Στον Κέβιν Μωράν.
Νομίζω δεν υπάρχει, υπάρχει άλλη υποβολή διαρκώς κύπελλου Αγγλίας. Μετά. Σίγουρα ήταν η πρώτη. Ναι. Μετά υπάρχει άλλη. Νομίζω είναι η μοναδική. Νομίζω είναι η μοναδική. Στον Κέβιν Μωράν. Πολύ πολύ άδικη. Ήταν α πούμε κίτρινη. Ναι. Ο διαιτητής ο Γουίλης, αστυνομικός στο επάγγελμα. Είναι η χρονιά που σας έκανε πλάκα η βιντεότον. Αυτή η βίντεο που έπαιξε με την ΑΕΚ. Η επόμενη. Ήταν στον ημιτελικό ή στο προημιτελικό. Ημιτελικό. Στο ημιτελικό, μπράβο. Ναι. Γιατί μου λέει ένα όχι στο προημιτελικό ήταν. Βρελαίο ημιτελικό. Ημιτελικό και μετά διπλό τελικό, πρώτο τελικό. Βιντεότον Ρεάλ 0-3. 0-3 και επαναληπτικό Ρεάλ βιντεότον 0-1. 0-1. Μπράβο. Αβαβά. Λέω εγώ. Ναι, τώρα δεν το λέω τώρα αβαβά. White side, πώ το έχει βάλει τον γκολ. Δε φίλε, επί 32 χρόνια. Άγιο την Αθηνική Κυριακή. Ήταν το σήμα στην Κυριακή. Το γκολ είναι σεμινάριο από την αρχή. Όλη η κίνηση που γίνεται. Είναι γεωμετρία στο χώρο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, στην παράταση, ναι. Και το η Everton είχε πάρει ήδη το κυπελούχον και έπαιξε με εσάς. Δύο μέρες πριν. Με τη Rapid Vienna. Φιλέ, τι εποχές, Τετάρτη έπαιξε τελικό κυπέλου κυπελούχον, το πήρε και δεν τη δίνανε να πάει την άλλη εβδομάδα. Έπαιξε δύο μέρες μετά με εμάς. Τελικό κυπέλου. Και απίστευτο. Και εκεί βοηθήθηκε. Απίστευτο. Έτσι ήταν τότε, για όλους. Αχαμένε τώρα για όλους. Και η Εθνική Αγγλία, δεν θυμάσαι. Δεν είχε κενό πριν τους αγώνες. Σκοτωνόταν η άλλη Σάββατο. Και την Τρίτη, την Τετάρτη έπεσε η Εθνική Αγγλία. Από Everton να πει τη Βιέννη δεν έχω πολύ εικόνα. Εννοείται. 3-1 με κράγκλι. Με κράγκλι. Δεν πειράζει, έχουμε από το Πάο Κραπίτ Βιέννη. Λοιπόν, τα γυαλιά πάνε, είναι ο φίλος 899, ο Κώστας Χριστοδούλου. Έτσι. Που λέει, βάλε και God save the Queen για ευχές στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Βέβαια, ναι. Σήμερα γιορτάζει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Αργότερα. Μπορεί να είναι τελευταία τη μέρα. Θα ακούσουμε Sex Pistols, God save the Queen για τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Έτσι. Κώστα, τα γυαλιά είναι δικά σου. Τώρα στο διάλειμμα θα ενημερώσουμε την Μαριλής για να τα παραλάβεις ό,τι ώρα θέλεις σήμερα μετά την 1 το μεσημέρι σε ένα από τα 3 Opticon Express. Για σένα, Αντώνη, για τον ΠΑΟΚ, Φατμέ, πρωταθλητές. Πραγματική ανατριχίλα. Το μήνυμα του Γέστε 7. Ο οποίος τελείωσε με τα ποσοστά του ΠΑΟΚ, έτσι. Όχι, 99 σε έδωσε. Α, πότε. Σε έδωσε 99 προφέρετε τη Δευτέρα. Όχι, αφού είπε. Χαρή το κάνει. Α, ναι. 99%. Σου λέει κάτι από την Κυριακή. Φίλε, παραθυράκι είναι εκτό. Κάτσε με 200 Ιούγκαν εκεί πέρα και τα ρημάξουν όλα. Μπορεί να γίνει ρημάδιο. Εντάξει, κανονικά. Δεν ξέρεις, πάω και λοιπόν, Γέστε 7, δεν έχουμε λόγια. Πραγματικά, ο παδός του Ολυμπιακού και της Manchester United από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης, γέννημα θρέμα. Ελπίζω να πήρε το φως χθες. Με τρελό αφιέρωμα σε Νίκο Γουλανδρή. Εγώ πάνω το πάρω σήμερα, μου το κρατήσανε. Λέει, καλημέρα. Κουν, Σανέ, Σίλβα, Πεπ. Όλη η πόλη είναι μαζί σας. Ας κερδίσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Η City δηλαδή. Και όλοι μαζί το βράδυ αγκαλιά στις pub του Manchester. Το μήνυμά σου πραγματική είναι ατρεχίλα. Πέρα από την πλάκα. Αδέρφια της United. Απόψε παίξτε για την τιμή της πόλης. Παίξτε για το θρυλικό κλαμπ Hacienda. Παίξτε για τους New Order, για τους Myths, για τους Joy Division, για τους Inspiral Carpets, για τους Happy Mondays. Χασιέντα στην Καλυθέα ήταν, ρε. Για τους Stone Roses. Αντιγραφή της Καλυθέας του Manchester. Ναι. Χασιέντα, πω. Φέτος, απόψε, ενώνουμε τη φωνή μας για την πόλη. Ενώνουμε τα χρώματα. Θα καθίσουμε δίπλα-δίπλα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Σύχτηρα, παιδιά. Smalling, αφού έβαλες αυτόν γκολ με τη Wolves και έχασα. Απ' τη Γούλφ με το δικό σου αυτό γκολ στο 87, βάλ το σήμερα με το καλημέρα να μας λυθούν τα πόδια. Έτσι. Αδέρφια μας. Δεν τρέπεσαι, ρε. Αδέρφια μας. Κοροϊδεύει μετά τον Πάο και αυτά που κάνει. Άστονα, τον χρόνο δηλαδή έχω αδέρφια μας. Μπράβο στον Πάο τότε και εγώ μαζί του ήμουνα. Αδέρφια μας. Citizens. Μαζί του ήσουνα. Μόνο στο γήπεδο που δεν πήγε. Ήμουν μέσα από όλον πόντου Καλυθέα. Σε ποιο ήμουνα. Τα λεφτά όλα που παίζονται. 20 μέρες πριν, από όλο πόντου Καλυθέα, τι έγινε, θυμάσαι? Όχι, για παιδί, δεν είναι Καλυθέα. Μπράβο ρε Σωτήρη, από όλο πόντου Καλυθέα, είμαστε μέσα, πανηγυρίζω με τον γιατρό τον Παοκτσή, ο οποίος θα σε γνωρίσω, δεν υπάρχει αυτός. Μην πας από το ένα στο άλλο, έλα. Δεν υπάρχει. 1-0 ο Απόλλων Πόντου. Μπράβο. Πανηγυρίζουμε, τον έχω αγκαλιάσει, έχουμε κυλιστεί κάτω. Έχει μέσα 5.000 κόσμο. Δεν κάνω πλάκα. 25. Προπονητής στην Καλυθέα, Τάκης Λεμονής. Λεμονής, ναι. 1-1 στο 89. Α, κουνάδης. Είναι ο γιατρός ο Παοκτσής. Στυλά το νέο, ωραίο παιδί. Λιπόθυμο. Σωτία, τον γνωρίζει αυτόν, σου έχω πει αυτόν. Δεν υπάρχει. Ημιλιπόθυμο. Είναι ημιλιπόθυμο. Του λέω, γιατρέ, δεν πειράζει και με χι παλεύεται. Λέει, τελειώσανε όλα. Τελειώσανε όλα, τίποτα δεν παλεύεται. Λέω, γιατρέ, μην υπάρχει ακόμη ελπίδα. Στο 91 η Καλυθέα 1-2. Ο Λεμονής φτάνει στη σέντρα.
Ο γιατρός είναι, παιδιά, κάτω ξαπλωμένος. Είμαι από πάνω του και φωνάζω ένας γιατρός, παιδιά. Γιατρός Παοκτσής. Ένα μετά για τον γιατρό. Ο οποίος, και μετά κάτι... κέρδισε η Καλαμαριά μέσα στη Χαλκιδόνα και μετά το δώσε και ο Παοκ. Περίμενε, Χρυσανδέ. Όχι, ήταν πολύ καλό. Δεν κάνω πλάκα. Αυτός που μιλάμε τώρα, ο γιατρός, μπορεί και να μην ξέρει ότι ο Παοκ πήρε πρωτάθλημα. Ξέρει όμως. Πού παίζει ο Άρης την Κυριακή? Ευνηδιάσαμε τον Απόλλων Καλαμαριάς και μετά, επειδή τρώγαν σίδερα, μας βάλαμε στα δίχτυα. Απλά πράγματα. Εκείνο πώς έλεγε, 2-1. 2-1, ναι. Όπου το θυμάμαι. Αλλά Σωτήρη, η κηδεία είναι Απόλλων Πόντου Καλυθέα. Η ντροπή της πόλης είσαι. Είσαι αυτός που παραδέχεται ότι κάθεται να χάσει. Εγώ. Ήρθαν οι άλλοι μέσα στο σπίτι σου, ρε φίλε, και σου βάλα φωτιά. Είσαι ξεφτυλισμένος. Φωτιά σου βάλα στο πρώτο εικοσάλεπτο. Κόσμος μπήκε φυλακή. Χρυσανθέ, είμαι μαζί σου. Εσύ τι θα έκανες? Κόσμος μπήκε φυλακή. Θα κέρδιζα. Άντε ρε χα. Άλλο τι θα έκανε η ποδοσφαιριστή. Όπως έκανα πάντα. Εσύ, Σαλαπαδός, ρε. Κέρδισα και πήρανε πρωτάθλημα, Μάρια. Αληθόρησες, πρόσεχε. Ο Γκουερίνο που έλεγε προχθές αυτά τα κτλ. Δεν κέρδισε ο Άρης 4 αγωνιστικές πριν. 5 ήταν, έλα τα Ιγουέι. Σιγά σιγά το πάτε, το πάτε, πάει πρώτη λεφτά αγωνιστική. 5 ρε φίλε! Εσύ τι θα κάνεις? Θα τα άνοιγες πάλι όπως κάνεις πάντα. Θα γυρνούσε ο μπάνε και θα πει: να τη βάλω ή να τη χάσα. Χαμένε. Η ιστορία έχει γράψει. Και έχει γράψει. Με συγκινείς. Και έχει γράψει ιστορία. Και έχει γράψει ιστορία. Τι τον ξυπνάς τώρα, ρε. Καλά κοιμόταν εκεί πέρα. Έχει γράψει ιστορία ότι όποτε χρειάζεται χάνεις. Είτε είναι Καλαμαριά. Ομάδα της πόλης όθηκε. Είτε είναι Εθνικός που δεν είναι ομάδα της πόλης, είτε είναι Παναχαϊκή Στέφα. Τότε ξέρετε, είχε έρθει ο Εθνικάρα στη θύρα 4 στη Β' σε εκείνο το μάτσι που ήταν 0-1. Συγκινήθηκαν και οι ποδοσφαιριστές. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να ανοίξει τα. Δεν ήμασταν καλοί. Ήταν ο Εθνικός, έτρωγε και αυτό σίδερο. Όλοι σαν τέπε. Καλά, δεν είχαμε γεμίσει άλλα τα μάτια. Ένα τσίπα και ντροπή. Δεν έργα τα. Και μετά χωρίς ντροπή βγαίνετε και λέτε. Όπως του Καρκαμάνι, μα έρεσε να μάθει. Του Ρακλισάρι, δεν ανοίγανε. Ή του Κατσιαούνι. Δεν πήρα πρωτάθλημα. Λες τώρα, λες μια αηδία ορίστη. Αηδία είσαι εσύ είσαι αόριστος. Μια αηδία ορίστη. Είσαι ένας αόριστος τύπος. Σου είπα 5 μάτς που να... κάθισες και έχασες και το λες μόνος σου. Να πας να πάρεις αριθμό από την ΕΙΑΚ για τους Ολλήνες. Δε ΙΑΚΙΝΕΣ εμάς. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω κάτι. Να πας γιατί μας παίρνεις το νεράκι. Εδώ. Θα πεις το νερό νεράκι. Σεβαστή, παιδιά, είναι μεγάλη Τετάρτη. Έχω να πω ότι είσαι ο πιο ξεφτυλισμένος από όλους. Είμαι ένας ξεφτύλας, δεν με πειράζει. Σκληρά λόγια, μεγάλη Τετάρτη. Ξεφτύλας κανονικός. Κοίταξε, πάω για ντάμπλ. Ο μόνος που πάει και λέει στους παίκτες του να χάσουν. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δεν τους μίλησε κανείς, από μόνοι τους θα κάνουν. Εμείς κυνηγάμε, αν διανοηθεί κάποιος να πάει να στήσει παιχνίδι εναντίον μας. Και εσύ κυνηγάς να στείνεις εναντίον σου. Δεν στήσαμε κανένα μάτς. Πρόσεξε, γιατί δεν μπορεί να σε κυνηγήσει πάει ΠΑΟΚ. Πρόσεξε και σου πάει τα τρισόμπρακα. Τι να με κυνηγήσει πάει ΠΑΟΚ. Να πει πάει ΠΑΟΚ ότι δεν πήγαν οι οπαδοί σου και είπαν στους παίκτες θα χάσουνε. Ποιος πήγε? Μύθος είναι αυτό, ρε. Τρελίστε, μύθο. Ναι. Λοιπόν, παιδιά. Δεν τρέπεστε πραγματικά. Πραγματικά δεν τρέπεσαι που πλέει στους παίκτες να χάσει. Δεν βλέπεις να κουκκινίζω. Ο άλλος ήρθε και σου έκανε πλάκα και λέει: δεν μετά το 0-2 τότε καθίσαμε. Δεν τρέπεσαι, ίχνος ντροπής τσίπας δεν έχεις. Ο άλλος ήρθε η μαμά, με κόρη με την κατέρα. Ίχνος τσίπας και ντροπής δεν έχεις. Πού είναι η λυκοφιλία? Πού είναι η λυκοφιλία? Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break, παιδιά. Μην ξεχνάτε, δύο τσουρεκάρες. Από το Ζωπαστήριο Ελληνικών, FM και ονόμα τεπώνυμο του Τσουρέκη, αποστολή στο 54-526. Με ένα τηλεφώνημα στο 2310-287-888, δηλώνει συμμετοχή για να πας με την παρέα σου, να πάρεις ένα άτομο ακόμη, στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζες Καζίνο και να απολαύσεις αύριο στις 4 το απόγευμα τον επαναληπτικό ημιτελικό του Greek FA Cup Αστήρ Τρυπόλεως ΠΑΟΚ. Αξίζει, δεν γίνεται κλήρωση, απλά δηλώνεις στη Μαριλίζ συμμετοχή. Κάλεσε τώρα. Είσαι ικανός να πας αύριο να χάσεις την Τρίπολη για να μην βγω Ευρώπη. Τόσο αντιάρρηση είσαι. Το πιστεύω αυτό. Είστε γέρα, παιδε. Είστε γέρα, παιδε. Μέρα, όχι, μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη. Παιδιά, ξεφτύλας. Μεγάλη Τετάρτη. Τόσο ξεφτύλας. Όχι, ετός είναι μεγάλη Τετάρτη αυτός εδώ. Αυτός είναι και χριστιανός, έτσι εμείς δεν δηλώνουμε κάτι. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπα ψέματα. Δεν είναι ξεφτύλα να πηγαίνεις. Δεν είναι ξεφτύλα να πηγαίνεις να λες τους παίκτες σου να χάσουν. Τι είναι? Δεν είναι ξεφτύλα. Πώς θα γίνει, φίλε. Όμως είσαι ξεφτύλα. Η Καλαμαριά δεν ανοίξει την πόλη, ρε φίλε. Ήθελε να ρίξει τον Απόλλωνα. Όχι, ρε φίλε, άλλο δήμαρχο βγάζουμε. Ήθελε να ρίξει τον. Α, άλλο δήμαρχο. Παναγιώτη, αυτόν θέλω να τον γνωρίσει. Ποιον? Τον γιατρό. Το γιατρό. Δεν κάνω πλάκα. Πραγματικά, αν το δω σήμερα. Τον γιατρό, γιατί πώς του ήρθε. Δόκτωρ Άλμπαν. Γιατί είναι χαρακτηριστικό παγκοσμίω, ρε φίλε. Ξεφτύλα. Ενώ Ερακλειδέα. Ξεφτύλα που ζητούσε να χάσει η ομάδα του. Πώς λέγεται αυτό που.
Πες μου εσύ, όρισέ μου εσύ το επίθετο. Φίλε, αυτού που ζητάει να χάσει η ομάδα του. Πώς λέγεται. Χρήσατε. Πώς λέγεται, πες το, πες. Σαράπ. Πώς λέγεται. Σαράπ. Πώς λέγεται. Σαράπ. Αυτός που ζητάει να χάσει η ομάδα του, πώς λέγεται. Ξεφτύλας. Ξεφτύλας. Άρα γιατί μου λες ότι εγώ... Σχολιάστε φωτογραφίες σας Λαμά στο Facebook και Instagram του Λίμπερου. Δεύτερη ώρα εδώ πέρα στην Τρόικα. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολής στο 54-5-26. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-31-0-287-88-8. Ήδη περιμένουν τρεις μήνυμα παοκτσί θαλαμοφύλακα. Στην αρχή της περσινής χρονιάς, μετά το Έστερσουντ έφαγε αυγά, όχι φέτος ρε Χαμίνη. Από τον Νοέμβριο του 2017 έγινε ο ρασβάναρος της καρδιάς μας, το καμάρι των Καρπαθίων, ο κόμις Δράκουλας της Τουμπάρας, φτάνοντας σε ένα έτος τους τίτλους που έχουν στο σύνολο οι άλλες φτωχογειτονιές της πόλης. Εκτός του πρωταθλήματος του 97-98 βεβαίως. Για εκείνο είπαμε, κάει και το φιλμ. Προκαλεί γενικά με το ύφος του. Προκαλεί. Είναι ψεύτης ο συνήθως. Γιατί είναι ψεύτης. Ο Άρης έχει τρία πρωταθλήματα. Πώς έφτασε τους τίτλους. Τους τίτλους της πόλης. Της πόλης. Τρία σαν σύνολο. Τα αθρίζει και μαζί και κύπελο. Ένα έχει και ένα κύπελο δύο. Πόσα κύπελα έχει ο Πάο. Ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ο Ρασβάν. Όχι, για τον Ρασβάν, για την ομάδα. Για την ομάδα γενικά. Χρυσαφέ. Κάνει δεν καταλαβαίνει. Μην κάνει το βλάκα τώρα μέρα, μεγάλη Τετάρτη. Το Ρασβάν δεν μιλάει. Είσαι βλάξ. Είπε στην αρχή τον Ρασβάν. Μετά λέγεται για τον Πάο είναι γενικά. Κάνει δεν καταλαβαίνει. Πόσα τίτλου έχει. Και σε χαρακτηρίζει φτωχογειτονιά. Εμένα και τίτλου. Και έρχεται και ο δέκατο. Εγώ λέω καμάρι μου. Καμάρι μου φτωχογειτονιά. Καμάρι. Καλύτερα μπιθικότσι που βρέχει στη φτωχογειτονιά. Βάλτο παρά Φλωρινιώτη. Παρά Φλωρινιώτη με δεκαπάζ. Όλα τα καλά. Παρά Φλωρινιώτη με δεκαπάζ. Και πλαστικέ να μοιάζει στον τύπο από τον Πειραιά. Μέχρι και το όνομά του πήρε. Έβγαλε το ρο και από τρούμπα έγινε τούμπα. Κοίταξε, χαμένε, καλοκαιριάζει, μην έχει προετοιμασία τώρα και σου πει ο Ολυμπιακό 7 το πρωί για φιλικό. Γιατί την άλλη φορά με τι μπουγάτσε τα σάχνε στα στόματα πήγατε. Τι γουστάρο θα. Άντε, χαμένε, χαμένε. Να μα πει σε φιλικό. Εμένα μεγαλομέτωχό μου αστείε. Είναι κάποιο ο οποίο δίνει ο Ολυμπιακό. Όχι κάποιο που ήταν δικηγόρο του Ολυμπιακού. Και χίλια μπράβο στο Θόδωρο Καρυπίδη που το απόγευμα τη Κυριακή έκανε σουλάτσο στο κέντρο τη πόλη. Τον είδαν άπειροι παοξίδες. Για να βιώσει κάτι και το δεν, οποίο τον άντυξε κανείς. Δεν τον άντυξε κανείς. Μπράβο στον Θόδωρο Καρυπίδη. Το γαβράκι, γιατί να το ακουμπήσουμε. Γράφτηκε παντού. Τι γράφτηκε. Με το αυτοκίνητό του. Και τον είδα παοξίδες λέει και ούτε καν τίποτα. Στην Αθήνα ήταν. Και εδώ το έγραψε. Και αλλού το έγραψε. Κυριακή απόγευμα. Έγραψε ότι ο Άρης δεν παίρνει τέτοιο. Ρεπορτάζ Άρη. Ρεπορτάζ ό,τι να είναι. Κυριακή απόγευμα. Ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Το διάβασε. Άρα ξεφτέλησε του συναδέλφου. Γιατί να ξεφτελήσω. Δεν ασχολούμαι. Ψαχνώ. Κάτσε ρε φίλε, άμα κάνω εγώ σου πω εγώ ρε, ναι. Παραπέτω στον λίγο. Ναι. Ρεπορτάζ. Εσύ ο Ασλαμάς φίλε. Απόγευμα Κυριακής, ναι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος ναι. Έκανε σουλάτσο ναι. Ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟ. Ναι. Μπούρδες. Και δεν τον πήραξε κανείς. Μπούρδες. Και μάλιστα μετά, περίμενε. Ναι. Και μαθαίνεις μετά από δύο διαφορετικές πηγές ναι. Ότι ήταν στην Αμερική. Ναι. Μπούρδες. Τι θα πεις για μένα. Ότι είσαι μπούρδας. Ότι είσαι μπούρδας. Ενώ στο παρουσιάζω σίγουρο, τον είδα εγώ. Τον είσαι μπούρδας. Τι θα πει για μένα, τι. Ότι είσαι μπούρδα. Ότι είσαι μπούρδα. Αυτό, μπράβο. Ότι είσαι μπούρδα. Ρεπόρτερ, εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ του. Είσαι μπούρδα. Ήτανε λέει στο κέντρο της πόλης μπούρδες. Και συγκεκριμένα μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους τον είδανε πάμπολοι οπαδοί του Άρη μπούρδες. Δεν μάσησε τίποτα μπούρδες. Δεν τον πήραξε κανείς τα λοιπά μπούρδες. Εντάξει, τέλος. Κυριούλιδες. Τέλος. Ωραία, ωραία, έγινε μπούρδες. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Από κάτω Σωτήρη βάζει να παίζει τον God Save the Queen για την Ελισάβετ που γιορτάζει σήμερα τη Βασίλισσα. Άντε Λουσούκο, χρόνια πολλά. Μπράβο, πάμε παιδιά, πάμε. Μπούρδες. Καλημέρα. 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 Βούρδες. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ, πες χρόνια πολλά στην Ελισάβετ. 17 σχόλια. Χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά, ρε φίλε. Σαν να πας εκεί δία, χτύπαξε. Ο Γιώργος Ιταλός σε χαρακτηρίζει σαν χλαμάρα. Γεια σου ρε κότσι, τι ωραίο και αυτό εδώ. Στη βαπτισιμιά μας την Ελισάβετ, χρόνια πολλά. Α, να τη χαίρεσαι, να την καμαρώζει νηφούλα. Χρόνια πολλά. Η καινούργια Κουρνίκοβα θα είναι. Ωραία. Μπράβο. Χρόνια πολλά και καλά. Και χορταίνει τίτλους με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, μπράβο. Καλά, κοίταξε, Χρυσάνθε, άμα εμείς είμαστε τρούμπα, εσείς είστε παπαναστασιακός τουλάχιστον. Εγώ δεν είπα ότι είστε τρούμπα. Τούμπα είπα ότι είστε. Πώς, το είπες πριν. Είπες, βγάλατε, είπα, βγάλατε το ρο. Θα σε βγάλει τρελό πάλι. Δεν μοιάζει το τρούμπα με το τούμπα. Θα σε βγάλει τρελό. Εσύ πες ότι δεν μοιάζει. Παπαναστασιακός τότε. Εσύ πες ότι το τούμπα μοιάζει με το λεωφόρος. Άρης Καμπανιακός 0-3. Σωστά. Όχι, 3-0 ήταν. Μπερδεύεσαι. 3-0. Ήταν Καμπανιακός Άρης. Γεμάτη,
γεμάτο Αριανού ήταν. Τιμή μα και καμάρι μα. Εμά καμία κυβέρνηση του Πασόκ δεν μα έσωσε. Ούτε μα. Εντάξει, okay, όχι. Εσά σα έσωσε. Με τον Νταϊλίκη μου, τη μαγιά μου, την καρδιά μου, την ψυχή μου και το μυαλό μου. Σαρώνω και θα συνεχίσω να σαρώνω. Τρία πρωταθλήματα. Συνέχισε κότσο. Άσε το βλάσιμο εδώ πέρα. Ρε φαγάνε τα λίμπη. Άσε το χριστιανό. Άμα εσύ σαρώνει Ολυμπιακό, τι κάνει. Το βλάσιμο χριστιανό, άστο να παίξω. Μίλα. Μίλα κότσο. Μίλα κότσο. 50 χρόνια ήττη με 15 συμμετοχές μόνο είσαι στην Ευρώπη. Δεν ξέρω άμα το ξέρει. 50 χρόνια όμω λέτε. Και τη φετινή χρονιά θα τη μετρήσετε δηλαδή. Ναι, δεν δε μετράμε, δε μετράμε ποτέ χρόνια. Μετράμε 29 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Όταν φτάσεις στα 9, όταν φτάσεις στα 9 και όχι στα 29 που έχω εγώ, όταν φτάσεις στα 9 και δεν χάσεις τη Βαλερέγκα ή τη Λίν, πρέπει να μας τα μπράβο. Το ξέρεις ότι όταν πήρατε πρωτάθλημα δεν υπήρχαν διαιτητές. Μόνο Άρης. Εντάξει, όταν πήρα το πρωτάθλημα δεν υπήρχαν διαιτητές, τι είπες. Στα δικά σου τα μάτς, στα δικά σου τα μάτς, ούτε φέτος υπάρχουν. Καλό, καλό. Μαρία, Μαρία, εγώ πήρα για άλλο λόγο, αλλά με αυτά που... Φωτογραφίες με είδες, τώρα στο Λίμπερο, Facebook. Είσαι ωραίος σήμερα, κόντσο, να ξέρεις. Θα σε δείχνω στην κόρη μου, άμα δεν είναι καλή και θα τη λέω ότι θα τυχαίνω σε σένα. Μπράβο, ωραία, να τρομάζει το κοριτσάκι. Θέλω να σε πω, Μαρία. Ναι, Κώστα μου, ναι. Βέβαια, στα μάτια σου μέσα βαθιά έχεις μια γαλήνη και μια αγάπη. Φαίνεται αυτό. Πολύ βαθιά. Άσχετα από αυτό που εκφράζεις. Επίσης είσαι τροπή, αυτό που κάνεις τώρα με τη United, είσαι τροπή. Γιατί το λες. Εσύ είσαι United, είσαι United. Και θες σήμερα να νικήσουμε, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Να ολοκληρώσω και να σε ακούω, να ολοκληρώσω και να πάμε στους επόμενους. Για τη μαγεία του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Μα δεν πρόλαβα να μιλήσω, δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, να κλείσω. Σε ακούω, σε ακούω. Λοιπόν, επειδή έχω γνωρίσει τον πρόεδρο του κλαμπ που έχει πάει άπειρες φορές στο United, δεν συμφωνεί μαζί σου. Πάντα το Γιάννη! Το Γιάννη! Ναι, δεν συμφωνεί. Και τι είναι ο Γιάννης που είναι ο πρώτος. Τι μας είπες τώρα, και τι έγινε. Εσύ δεν έχεις πάει ποτέ, ρε φίλε. Και τι έγινε, ρε φίλε, τι είναι ο Γιάννης, ας μιλήσει με εμένα ο Γιάννης. Ας μιλήσει με εμένα ο Γιάννης. Εγώ που είμαι απλός. Μιλάω με τον Γιάννη. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Το είπε ο Γιάννης, εσύ. Ο πρώτος του κλαμπ εδώ πέρα. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Ωραία. Γνώρισε ένα παοξί που είναι φολ του χρόνου να πάρει πετάγμα ο Άρης. Ένα παοξί. Αυθεντικό παοξί. Ο Άρης να πάρει πρωτάθλημα. Δεν μου λες με το χέρι στην καρδιά. Έπεσε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός απόψε. Με νίκη του ΠΑΟΚ έπαιρνε πρωτάθλημα ο Άρης. Τι υποστήριζες. Να νικήσει η ομάδα μου. Είσαι στο μυαλό. Αγόρι μου, εσύ είσαι τόσο ΠΑΟΚ. Κάτι μάγικο. Επόμενη γραμμή σου. Να το δω. Όπου πας εσύ. Το είπε. Ο γνωστός. Πέφω τέσσερα. Το είπε. Πέφω τέσσερα. Τριλολέ, ολέ. Εννοείται. Τριλολέ, ολέ. Μπράβο. Τι πω πω ρε χαμέλε. Θα έχω το ζουζούνι πάνω το κεφάλι μου. Ας εκκλήσω λίγο στο καλοκαίρι. Σε παραδέχομαι, το παραδέχομαι. Μπράβο. Δεν θα φωνάζω αλλά. Έτσι. Καρδούλα μου. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Η επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Εγώ φταίω για το προηγούμενο, φταίω εγώ. Λε, φταίω εγώ. Θα κάνω τον Κώστα πολύ. Φταίω τώρα, εγώ. Καλημέρα. Έλα, κύριε Ιούλη. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Πάνω σου, ΠΑΟΚ. Γεια σου, Πάνω. Πάνω, είπε Πάνω. Ναι. Γεια σου, ρε Πάνω. Γεια σου, παλικάρι. Θάνο. Α, Θάνο, εντάξει. Απαντάει ναι ο άλλο. Και εγώ Θάνο άκουσα. Ναι, πάμε, ρε Θάνο. Δεν μου λε, Χρήσανθε, με όλα αυτά τα ψέματα που λε, πει ότι κερδίζει κάτι. Ποιο είναι, να παίζουμε ένα ψέμα. Ότι ο Πρέλεβιτς είπε στον Ιβκοβιτς, ας πούμε άλλο μύθος που έχετε, ότι είπε στον Ιβκοβιτς να τις βάλει, να μην τις βάλει τις βολές. Ναι. Έχει κερδίσει κάτι με αυτό που λες. Δεν το είπε. Δεν ρώτησε. Εσύ τι... Όχι βέβαια. Καταρχήν εσύ τι πιστεύεις, ότι θα περιμένανε, ξέρω εγώ, ένα λεπτό πριν τελειώσει. Καταρχήν δεν υπάρχουν βολές του Πρέλεβιτς που χάνει. Πες του τα αυτά. Τι υπάρχει. Τι υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει, ρε φίλε. Καταρχήν θα μιλούσαν στα ελληνικά, είναι και οι δύο Σέρβοι. Και θα περιμέναν ένα λεπτό πριν τελειώσει. Το έχει δει ποιος το μάτι πάνω στο YouTube. Ποιος είπε ελληνικά. Το μάτι γυρίζει και τον κάνει και γυρίζει και τον κάνει τι να κάνω. Επειδή είχε γεννητούργιο ο Ιβκοβιτς και λέει κουπέπε, κουπέπε έτσι του. Είναι σαν το καθαρό καλάθι την άλλη φορά που έκανε ο Πρέλεβιτς που έκανε 9 βήματα πριν σουτάρει το τρίποντο. Πού τα βρίσκω ώρες ώρες. Σε ξαναρωτάω, το μάτς το έχεις δει, πάει στο YouTube. Ήσουν ναι, μικρός τότε, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ήμουνα, ναι. Ναι, το έχεις δει το μάτς. Τι θες να πεις, φίλε, ότι δεν κάθεσες να χάσεις. Ότι είναι ψέμα αυτό, ρε φίλε. Δεν κάθεσες. Δεν ρώτησε ο Πρέλεβιτς αν θα το βάλει ή όχι. Λέω κουπεπέ. Όχι, βέβαια. Α, εντάξει, οκ. Έγινε φιλάκι. Έχει βάλει και τρύπο το Πρέλεβιτς και έχει... καταρχήν υπάρχει μια σφαγή στο γόνατο σου και το μάτς. Έχει σφάξει κανονικά όπως σας είχε σφάξει. Πάντα σας φάζουν εσάς.
όπως είχε σφάξει και εσάς 4 μέρες πριν, ναι, το Ολυμπιακό σας, που χάσατε κι εσείς εύκολα κάτω από αυτούς. Ναι. Από τον Ιωαννίδη, το φίλο σας. Ναι, αδερφός. Ναι. Ριελός. Ναι. Και ήθελα να παραγάγει μια ιστορία που πριν από τον Ιωαννίδη που πήγε ο Βεζιρτζής και του ζήτησε να πάει στον ΠΑΟΚ, ναι, το φίλο μας. Λάθος, του κάνεις πρόταση να τον πάρεις. Λάθος μεγάλο. Α, μάλιστα, ωραία, οκ. Τι σχέση γι' αυτό, ρε φίλε. Μήπως δεν πήγες και στο Βόλο με πανό υπέρ του Ολυμπιακού? Όχι, δεν μήπως δεν πήγες, ναι, και στην Καλαμαριά να τους λες να χάσουνε? Οι Ολυμπιακοί ήταν και τα κάλα. Μήπως δεν έχασες και από την Παναχαϊκή 3-5? Ναι, και τι έγινε. Μήπως δεν έχασες και τον Εθνικό? Εσύ δεν μπούκαρες με τον Παναθηναϊκό. Εσύ το 88 δεν μπούκαρες με τον Παναθηναϊκό το 1-0-1-4. Γιατί μπούκαρανε, θυμάσαι? Το Κατσιάρι δεν τον κυνηγούσαν στο 1-2 αριστερό Ολυμπιακό. Α, ποτέ ψέματα. Για ρωτά Αργιανού. Γιατί σε ρωτάω γιατί. Γιατί εμένα ο παδό. Αν σκεφτεί, ναι, ότι μπορεί να κάτσει να χάσει η ομάδα μου, ναι, το κυνηγάω. Α. Δεν πάω να του πει ο παδός εκείνο... να κάτσει να χάσει. Για εκείνο το έχει διαφορά. Για εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ 8-0-0. Για εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ 8-0-0. Περιμένουμε από τα μεσάνυχτα τον Ιωαννίδη. Όχι, τον θυμάσαι τον Ιωαννίδη. Αν κάποιο σκεφτεί να χάσει ο Άρης, θα πηγαίνουμε να το συνέχισε. Αν σκεφτεί κάποιο να κάτσει να χάσει και φοράει φανέλα του Άρη, θα τρώει κυνηγητό. Και εμένα σου φάγανε κυνηγητό. Εσύ κυνηγητά του για να κάνουν. Κλωτσιέ σε φάγανε. Φθάνω, μίλα ρε παλικάρι, μίλα ρε φίλε, μίλα. Λοιπόν, τι σχέση έχει το Καλαμαριά ΠΑΟΚ που όντως είπαμε να χάσουνε και παρεπιπτόντως εκείνη τη φάση, άμα κερδίζατε εσείς τον Ηρακλή θα σωνόσασταν και θα σωνόταν και η Καλαμαριά. Τι σχέση γι' αυτό με το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή το 3-5 και ποιο άλλο μάτι δεν θυμάμαι. Είναι δείγμα της συμπεριφοράς σου. Γιατί καθίσαμε να χάσουμε το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Στο ΠΑΟΚ Παναχαϊκή θέλω να χάσει, εντάξει. Να χάσει ποιος ήθελε ο Παναθηναϊκός. Αυτά λέγατε, εσείς τα λέγατε για τον τερματοφύλακα σας. Όχι, δεν ήταν μικρός. Ποιος τα έλεγε, ρε, ποιος εσύ τα έλεγε. Εσύ τα έλεγε. Εσύ τι λες, Παναγιώτη? Δεν ξέρω, φίλε, τι γίνεται. Α, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξέρεις για τον Κατσιαούνι, ναι, για το δικό σου δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τι έγινε το 73, ρε φίλε. Για τον Κατσιαούνι ξέρεις, για το δικό σου δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τι έγινε το 73, δεν ξέρω τι έγινε. Βαριέμαι κιόλας, είναι μεγάλη Τετάρτη τώρα. Α, τώρα βαριέμαι. Όλοι ξέρουμε τι είστε. Πού να μην βαριώσουν. Όλοι Ελλάδα το ξέρουν. Πού να μην βαριώσουν. Φοβερός είσαι. Ευχαριστούμε, Δάνο. Φοβερός είσαι. Αυτά πέστε και στους Αργιανούς που βγαίνουν και με κράζουν, έτσι. Ο Εμετικός και ο Βόδρος. Ναι. Αυτοί είστε ξεφτύλες και τώρα και τα άλλο. Εγώ δεν μίλησα ποτέ υποτιμητικά για την ομάδα σου, να ξέρεις. Ποτέ. Μας είπες ότι εσύ από την αρχή που μπαίνεις μέσα αυτό το πράγμα γίνεται. Ο οποίος Κατσιαούνης περιμένει εδώ, δεν μπορεί να έστειλε μήνυμα. Ας έρθει ο Αλεκάρος. 15 φώτιες είπα προχθές στο μαγαζί. Περιμένουν, καλημέρα. Α, γι' αυτό έρχεται για να πάρει τα λεφτά που πληρώσε. Καλημέρα, πάμε καλά. Ήπια 15 φώτιες και δεν πλήρωσε τον Κατσιαούνη. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε Ορνταλή, να σε καλά, γόρι μου, καλό Πάσχα. Πάμε, ακούμε Ταλή. Περιμένουν άλλοι δύο. Όχι, άστολα πρέπει να περιμένουν. Πάμε Ταλή. Έλα Ταλή. Ο Χρήστατος φυσικά θα βρει να πει, θα βρει πολλά να πει. Έτσι. Ξεχνάει βέβαια ο Χρήστατος το Βόλο πως έχασε τον Παράζ. Το τι έγινε στα ποδητήρια, όλη η Ελλάδα ξέρει τι έγινε. Βέβαια, εσύ δεν ξέρεις τι έγινε στα ποδητήρια. Μου επιτρέπεις, κανείς δεν ξέρει. Όπως τα ξέρεις εσύ, όπως τα ξέρεις εσύ. Εγώ έχω βίντεο, βλέπω, πήγαν οι παίκτες και τα λέγανε. Ναι. Αυτό κάνεις όμως, η προπαγάνδα σου αυτή είναι. Προσπαθείς να καλύψεις τα αμαρτήματά σου με υποθετικά αμαρτήματα. Προσπαθείς να καλύψεις τα δικά σου των χρεών του ΠΑΟΚ με υποθετικά χρέη. Τα δικά σου είναι υποθετικά και δεν κάνουμε ένα αμάρτημα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι στην Παναχαϊκή. Δεν είναι δικό σου αμάρτημα. Ναι, το δικό μου υποθετικό. Το πιο μεγάλο αμάρτημα. Βράδυ, είσαι το δυνατό. Ναι. Βάλε πάρει. Αν μπορείς να μας αφήσεις να μιλήσουμε λίγο. Όχι. Είσαι ο μοναδικός δημοσιογράφος Παύλο Παδός, ναι, που νιώθεις περηφάνεια που έχεις ένα πρόεδρο Ολυμπιακάκια που σε έχει καταντήσει τσατσάκι του Ολυμπιακού. Τσατσάκι του Ολυμπιακού είσαι εσύ. Τσατσάκι του Ολυμπιακού είσαι εσύ που επί σειρά ετών ψήφισες αυτά. Ο Άρης είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας και ποτέ δεν έχει ανέβει στο άρμα. Πάλι σκληρά. Ολυμπιακός τον έστειλε στη Γάμα Εθνική, γι' αυτό και ο Κιρτζίκης δεν μ' άφηνε να ανέβω από τη Γάμα σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ποτέ μα ποτέ δεν φύγαν από τη μεγάλη ερυθρόλευκη αγκαλιά. Ξέρω ότι πονάς, άσε να μιλήσω. Δεν θα λες τον Άρη Τσατσάκη, γεια σας. Άστο, μη τον κλείνει. Δεν θα λες τσακώνα. Ρε φίλε, 17 παοξίδες δεν έχετε κλείσει. Τον Νταλή τον έχετε ισοπεδώσει δηλαδή. Όποτε βγαίνει ο Νταλή. Νταλή, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Νταλή, με φέρνει με εμένα σε δύσκολη θέση. Συζητώ εγώ συγγνώμη. Και τις 15 τελευταίες φορές που βγήκες γίνεται αυτό το πράγμα. Ή σε πιέζουν για να κλείσεις ή σε κλείνουν. Τρομερό. Δεν σε έχω πει εγώ ποτέ. Σόπα, σοβαρά. Δεν έχει πει ποτέ. Έχω πει τσατσάκι του Τσατσάκι. Έχω πει ότι ο Πάοκ είναι Τσατσάκι, το έχω πει εγώ ποτέ αυτό. Το έχω πει ποτέ εγώ καλά, αυτό. Εντάξει. Δεν θυμάμαι τόσο. Το είπε έμεσα, δεν είπε πει... τσατσάκι. Τόσο έμεσα. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Να το πει έμεσα. Καλά, καλά. Να μάθει να μιλάει. Πάμε στο επόμενο. Ντάλι, να μάθετε να μιλάτε. Νταλή, μην ξαναπάρει. Επόμενη γραμμή. Να μάθετε να μιλάτε. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τσατσάκια και τέτοια εκεί που σα παίρνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Σε είδα πολύ. Έλα, φίλε. Παλικάρι, πάμε όνομα και ομάδα, φίλε. Καταρχήν,
Καταρχήν για άλλο πήρα, αλλά είναι αυτό ντροπή. Επειδή είμαι φαν της εκπομπής εδώ και από τότε που πάρεις αυτή την εκπομπή, είναι ντροπή να λες, Χρήστα, αν έχεις πει εσύ, Τσατσάκι τον ΠΑΟΚ. Γιατί εσύ το λες σε φάση για πλάκα, αλλά το έχεις πει. Ποτέ. Πες μια φορά. Ποτέ. Δεν μιλάω ούτε φωνάζω, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, έστω και ποτέ. Για πάνω, το έχει πει και μου. Ποτέ. Καλά, εντάξει. Τσατσάκι, okay, λέει, να μ' αρέσει η λέξη. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να σε έχω πει τσάτσο. Τσατσάκι, ποτέ. Καλά, εντάξει, τσάτσο. Τώρα τι, να γελάω. Να Πρωθυπουργό. Ρε, Θουβού, να σου πω κάτι. Εγώ αν κινδυνεύω, φάω ξύλο, ξέρει από ποιου είναι. Από ποιου είναι, από του δικού μα. Ξέρει τι λένε. Ανοίγετε τα πόδια. Κάνετε, τράνετε. Δηλαδή, είπα εγώ, ανοίγετε τα πόδια. Καλά, ρε, πριν δεν τι λέγατε με τον Παναθηναϊκό. Να προσέξει τι λέω. Ποτέ δεν είναι αυτό που κάνει τα πόδια. Εντάξει, καλά τότε. Λάθος ακούω εγώ. Εντάξει, λάθος ακούει ο Θουβού, λάθος ακούμε εμείς. Εντάξει, okay. Okay. Η τεχνική της επικοινωνίας, Παναγιώτη, είναι τεχνική της επικοινωνίας. Είναι πράγματα που λες και πράγματα που δεν λες. Αν όμως εσύ ξέρεις ότι έχει γίνει, σκέφτεσαι χωρίς να το πω. Α, σοβαρά, ε. Ναι, δεν ακουστεί το άνθρωπο. Δηλαδή, εδώ και τόσο έχει και τρει μήνε που ακούμε για γάβρο του Βορρά, για ντρούπε και αυτά, εγώ σκέφτομαι ότι έχουν γίνει. Το γάβρο του Βορρά δεν το ακούσε εδώ και τρει μήνε, το ακούσε εδώ και 30 χρόνια. Ωραία, ναι, άρα το λες. Μίλησε, το λες. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ουσία. Είσαι. Είσαι. Όχι, φυσικά. Όχι, α, φυσικά. Δεν είσαι. Αφού είμαι ένα πρόεδρο, δεν βγήκε να μπει με Ολυμπιακός. Ούτε έχασε 4-1 μαχητή. Και με δίνανε εδώ μέσα από τα πέντε. Ο Βρίζας ήταν. Ο Βρίζας ήταν λίγο Ολυμπιακός. Είναι λίγο Ολυμπιακός. Κανείς δεν βγήκε να το πει. Κανείς δεν βγήκε να το πει. Σωστά, ρε φίλε. Εσείς δεν βγαίνετε να το πείτε. Απλά είστε. Δεν σπονάει, θα σπονάει αλήθεια, δηλαδή τώρα που άλλο και πού είναι θα κάνουμε. Ότι αφού βγήκε ο Ολυμπιακός. Εγώ το είπα πάλι αυτό. Ωραία, και επειδή είπε ότι είναι Ολυμπιακός, τι έγινε. Τίποτα, μωρέ, δεν έγινε. Η και τι έγινε. Των Αργιανών. Και τι έγινε. Των Αργιανών. Λένε, ρε φίλε, που είπε ότι είναι Ολυμπιακός. Και τι έγινε. Αν έλεγε ότι είναι εδώ ο Γκαγκάτσι, αγόρι μου, ήταν μεγάλο, ήταν μέτοχό σου και δικηγόρο του Κόκαλη. Εδώ θα μου πει τώρα τι ψάχνω να βρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ημνεί τον Κόκαλη. Και εσεί ημνείτε τον Κόκαλη. Ημνείστε τον Κόκαλη. Ποιο ημνεί τον Κόκαλη. Πώ τα βγάζει δηλαδή. Το μήλο είναι πράσινο, το πράσινο, το φανάρι είναι πράσινο, άρα το μήλο είναι φανάρι. Τι λογική είναι αυτή, ρε. Ναι, έτσι ακριβώς. Για να μιλήσω. Μίλησε κανείς για Κόκαλη. Ο σταθμός έχει θέμα με τα μηνύματα. Τρεις μέρες θέλει μηνύματα, δεν απαντάει κανένας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όλοι έρχονται κανονικά μηνύματα. Ήθελε πολλά. Θουβού, δες κάτι, πως είναι κάτι με σένα. Το έψαξα χθες. Προφανώς και είναι δικό σου το θέμα. Ναι, γιατί έχουν στείλει 100 άλλοι. Να πω κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα να φύγουμε τελείως από το ΠΑΟΚ Άρης Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει. Φτάνει, παιδιά, φτάνει. Πρωταθλητής Ελλάδας το ΠΑΟΚ τελείωσε. Τέλος. Εντάξει, ωραία. Δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό. Έγινε Θουβού. Πες και το άλλο ότι περιμένει κι άλλος ένας και είναι λίγο άδικο. Θα παίξετε για τα παιδιά του Μονάχου, για τον Μπρέα Ρόμψον, για τον Τζάρτον, τον Λόγκ και τον Μπεστ, για το ότι όλη η πόλη είναι μπλε που λένε αυτοί. Παίξτε γι' αυτό. Καλό. 3-0 από ημίχρονο. Ωραία. Τους, σε παραδέχομαι. Ρίχνεις, ας πούμε, όχι δηλητήριο, πολύ ωραία πρόκληση. Είναι ωραίο challenge. Μπράβο. Σε παραδέχομαι, Θουβού. Υποκλίνομαι. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρωτάει ο 123. Ο Ιβάν δηλαδή είναι ΠΑΟΚ. Ρωτάει. Από μικρό, ρε φίλε. Ο Ιβάν είναι ΠΑΟΚ. Ο Ζαγοράκης δεν ήταν ΠΑΟΚ από μικρό. Πάμε γραμμή. Ο Ζήσης ο Βρίζας δεν ήταν ΠΑΟΚ από μικρό. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Όλοι ΠΑΟΚ από μικρή. Καλημέρα. Έτσι μάθανε από παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Α, ο 22. Όνομα και ομάδα πες. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Θανάσης, η Αργιανό. Αφού ξέρεις τι ομάδα είναι. Θανάσης, Άρης και Λίβερπουλ. Ναι. Λίβερπουλ, ναι. Ναι, τραγικό. Να μιλήσουμε για τη Λίβερπουλ. Να σου πω κάτι, Μάριο, σαν προαίσθημα που έχω για την Αγγλία, γιατί είναι μια χώρα που δεν είναι Ελλάδα και δεν έχουν ελληνική νοοτροπία. Σωστό. Απλά να πω εγώ στα μηνύματα, παιδιά, μην βρίσκετε το Μάριο, μην το λέτε ότι είναι Λακαμάνης. Παιδιά, στέλνετε μηνύματα, δείτε, σχολιάστε φωτογραφίες Facebook και Λίμπερο Ασλαμά σήμερα και Instagram. Ναι, πάμε. Μάριε, θεωρώ ότι στο σημερινό παιχνίδι θα παιχτεί κανονικά ο αγώνας, γιατί δεν είναι Ελλάδα, δεν έχουν ελληνική νοοτροπία ούτε οι παίκτες, ούτε η διοίκηση, ούτε ο κόσμος. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι οι δύο ομάδες που έχουν άλλα 4 παιχνίδια η καθεμία θα τα κερδίσουν και τα 4. Εγώ πιστεύω ότι η Λίβερπουλ θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και οι δύο ομάδες θα κάνουν γκέλες. Εγώ πιστεύω ότι η City θα κάνει. Καλά, εσύ δεν κάνεις πουθενά. Έχεις κάτι γιορταστικά παιχνίδια περίεργα. Ποια γιορταστικά, αυτά στο μυαλό σου πάλι. Μάριε, η Southampton δεν κατέβηκε ποτέ. Μάριε, της έχεις δώσει τελευταία δεκαετία. Πάει, βαφτίζει την Πρέμιερ στην Πρεφίλεβα, τη βαφτίζει καπιονάτο επειδή είναι η Λίβερπουλ τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Ψάχνει να βρει τώρα τέτοια. Ντροπήσου, Μάριε. Άκουσε ρε Μάριε. Συγγνώμη να τελειώσω γιατί. Σφάζουν τη Χάντερσφιλ στο Άνφιλντ. Αυτό με Ολυμπιακό δεν το έχω δει εγώ εδώ πέρα αυτό που γίνεται. Αμφιβάλλεις ότι η Χάντερσφιλ πεσμένη θα παίξει στο Άνφιλντ για την ιστορία της Μάριε. Ποια πεσμένη βρε. Στο Ματς στο Ολτράφορντ, στο Άνφιλντ, θυμάστε τι τους κάνετε.
βάζουν κανονικό γκολ. Το ακυρώνει, ναι, κανονικό γκολ. Ναι. Και παίζετε, ναι, την μπάλα στα γρήγορα, άρπα γκολ offside και βάζετε γκολ. Αυτό, άρα, αυτό με Ολυμπιακό δεν το έχω δει. Άρα καταρρύπτεται, ναι, και ο μύθος του αγγλικού, ναι, ποδοσφαίρου, έτσι όπως το περιγράφεις, ρε Μάρη. Βέβαια, φέτος ναι. Α, φέτος επειδή είναι Λίβερπουλ. Τι λέει, γελάει κιόλας. Ναι, Θανάση, τον είπαμε. Θανάση, τα λέει και γελάει, να ξέρεις, δεν έχει εικόνα, το λέω. Όχι, να ξαναπάρει. Μάριε, αν δεν κερδίσετε, θα παίξετε με τον Άρη στα. Στα πώς το λένε, στα προημιτελικά και θα σας αποκλείσουμε μέσα στο Old Trafford. Αυτό θα είναι χειρότερο, Μάριε. Μακάρι να δούμε. Άρης United, πολύ ωραίο, μπράβο. Ωραία. Τέλος, δεν υπάρχει άλλος. Για το μισάωρο αυτό. Μετά πάλι όταν επανέλθουμε, κανονικά ανοίξτε. Μήνυμα προς τον Παπαδόπουλο από Γιώργο Ιταλό. Παπαδόπουλα και οι γκόμενες μετά την. Στη μάπα έτσι φωνάζουν, σαν το διπλανό σου. Άστον μωρέ να σκούζει. Για τον Τζαλτίδη λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Μαζί μας έχουμε την Dialog. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια. Μιλάς. Γιώργο Ιταλέ, είσαι πάρα πολύ μάγκας. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, κουπεπέ, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τι να κάνω, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, περισσότερα στο dialog.gr. Πολύ μάγκας. Και μήνυμα Παοκτσί 164 για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έκανε σουλάτσο στο κέντρο της πόλης και έψαχνε συμπαίκτη για του χρόνου. Μέχρι και στο Μακεδονία Παλάς πήγε. Κουβέντα από το δημοσιογράφο το Φόμε Ωμέγα. Τρίτη μέρα πρωταθλητής. Έχω την αίσθηση ότι με αυτούς πολύ κράτησε. Δεν κάνω πλάκα, το σκεφτόμουν πάμπολες φορές. Δηλαδή, περίμενα να χωρίσουν πριν 3-4 χρόνια. Περιμένεις και για άλλους. Και έμαθα και μια ιστορία τρελή που είναι στερεοτυπική, θα έλεγα. Ο ωραίος τύπος πρέπει να είναι αυτός. Κάπου τον είχα δει στη συνέντευξη. Ποιος? Ο Μαραντίνης. Μαραντίνης. Ναι. Για σεξ, σου πει Μαριλής. Α, ναι, θα μάθω. Τα ακούσεις εσύ. Τα ακούσεις εσύ. Μια φίλη μου η Γεωργία μου είπε μια τρελή ιστορία. Από που δεν είναι καθόλου τρελή. Είναι κλασική ιστορία. Κλασική. Με ένα ζευγάρι που μαθαίνει, ναι, ότι πέφτει κέρατο και τα λοιπά με πιτσιρίκα. Ναι. Αποκλείεται. Θα έλεγα στερεοτυπική. Ναι. Ακροατές. Εντάξει. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Άμα βάλει τα κιλά η γυναίκα σου, εντάξει, τι να κάνεις. Τα Κινάρντι, οπαδός, τα Κινάρντι, οπαδός του ΠΑΟΚ. Άμα βάλει με μια γυναίκα σου, πραγματικά υπέροχη φίλε, ιστορία. Παρεμβάλλεις. Παρεμβάλλεις. Όχι, εντάξει, ναι. Τα είχε με Βικτόρια ο Τακινάρντι. Και ήταν απίστευτο, έστελνε ο ένας επιστολή στον άλλον ενώ μέναν στο ίδιο σπίτι. Γράφανε επιστολές και τις έρθει στο άλλο δωμάτιο. Πάμε τα Κινάρτη. Τα Κινάρτη τη Βικτόρια. Ναι. Εσένα εννοείται ή τον κανονικό. 13 Νοεμβρίου θέλω να τη γιορτάζει τη γιορτή, ρε παιδί μου. Του κάνω πως η Βικτόρια έχει γράψει ιστορία. Βάζανε ξυπνητήρι όταν δεν σε γνωρίζαμε. Πραγματικά τι. Κουμάς είσαι. Κουμάς. Εσύ Παναγιώτη, τι νομίζω θα σου καμπουλάρεις. Ούτε σε σκόνη κινητό να πούμε. Έδινα ρέστα. Χτυπάει το κινητό σου. Ο άλλος σου λέει, α, κλείσε, κλείσε, είπε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Κλείσε, 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 είπε στο θέατρο. Κλείσε, 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 παίρνω συνέντευξη από κάποιον. Κλείσε, 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 κλείσε. Είστε δηλαδή, πάρ' τον έναν, πάρ' τον άλλον. Ο ένας εθίωπας με ελιά και ο άλλος. Τι να πω τώρα. Με κότσο βασιλιά. Ωραία, έγινε τα Κινάρντι. Για να βγαίνει κόσμος. Κάτσε εδώ. Ναι, πες κάτι, γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Και είναι άδικο. Κλείσε, 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 περιμένουν άλλοι δύο. Ούτε στα άλλα δεν όλα. Χρήσαμε, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Όλη μέρα, πραγματικά. Δεν μου λες, ρε φίλε. Θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Πραγματικά ειλικρινά. Έχει σκάσει μύδι ποτέ στην Αθήνα σαν οπαδός 8.30-9 παρα 10 το πρωί και να κάνεις βόλτες με το κασκόλ του Άρη με άλλους τρεις φουλαράκους σου να πούμε το μάτι είναι ξέρω εγώ 5 ώρα το απόγευμα. Είναι σημαδιακό αυτό που λες. 24 Απριλίου. Να στο λέω τώρα. 24 Απριλίου έχουμε σήμερα. 24 Απριλίου του 2010 λοιπόν σημειώθηκε η μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση ever. 30.000 Αριανοί κάναν βόλτα όχι στην Αθήνα, σε όλη την Αθήνα. Άλλος ερώτησε παλικάρι μου, μας βγάλεις μια. Μα το λέω, μα το λέω βρε καθυστερημένο κι εσύ, αυτό σου λέω. Όλη η Αθήνα ήταν κίτρινη. Δεν κάνατε βόλτες. Ρε εσύ Χρήσαφε τώρα ομαλά. Νορμάλ μιλάμε τώρα. Δεν κάνατε βόλτες. Τι κάναμε. Τι κάναμε. Αστυνομική δύναμη. Όχι. Εσύ πας αστυνομία αστυνομικής δύναμης. Εγώ ποτέ. Δύο πούλμαν ρε αγόρι μου. Δύο πούλμαν. Ναι. Το πρωί Κυριακή των νέων. Το ξέρεις το
των νέων. Όχι, είναι των νέων. Όχι, δεν το ξέρω. Τον Μπακάκο το ξέρει. Το παλιό ξέρω. Τον Μπακάκο. Ούτε τον Μπακάκο, ούτε τον. Ο Μπακάκο είναι σαν να λέμε αγόρι μου ο Μπαρμπουνάκη. Εντάξει. Κάτι τέτοιο στην ομόνοια. Το νέον είναι απέναντι από τον Μπακάκο. Παναγιώτη, μ' ακούς, δεν συμπλέξαν. Ρε φίλε, σαν κλασικός, βλάχος Θεσσαλονικιός. Άντε ρε χαμένε, είχες τον τόπο εκεί. Μάριε, εμένα τουλάχιστον δεν μπορείς να με πεις βλάχο Θεσσαλονικιό. Τουλάχιστον εμένα. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, κλείσε, καλό Πάσχα, τα Κινάρδη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πήρες και την απάντηση σου από τον Τζαλτίδη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον πόλο. Καλημέρα. Μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση. Καλώς. Όταν φτάσεις στα μισά, όταν πας 15.000, έλα να τα πεις. Μπράβο. Φίλε, όνομα και ομάδα. Εγώ, όνομα και ομάδα πες. Ποτέ. Εγώ πήγα κάτω. Και έβγαλες πάνω για ναρκωτικά. Και καθάρισα και την Ομόνοια. Τι? Και καθάρισα και την Ομόνοια. Πού την καθάρισε, έκανε. Να σου θυμίσω ότι είχαν συγκέντρωση. Εκεί πέρα διάφοροι παράξενοι και την πέσα στους παοξίδες νομίζοντας ότι είναι κάτι άλλο. Καλά τώρα αυτό. Αυτά πέσαμε με τον Μάριο. Αυτό δεν σε τιμά και ιδιαίτερα, ρε Παύλο. Με τον Μάριο. Δεν σε τιμά ιδιαίτερα, αλλά εγώ στην Ομόνοια. Αλλά το λες. Ούτε αλλά το λες με περηφάνεια. Ούτε το πάω γραμμένο πάνω στο Ιβανόφιο προχθές με την αστυνομία. Δεν σε τιμά ιδιαίτερα. Με το όμικρο στόχο. Κοίταξε, εμένα δεν με πηγαίνουν εκδρομή 30.000 άτομα στο ΆΚΑ και να με παίρνουν πίσω. Εμένα μαμολάνε στην Αθήνα. Και πάω και στο Παντελίνιο. Και κάθομαι και με τις ώρες και μετά φεύγω πορεία όπου είστε. Και πανηγυρίζουν το Ευρωπαϊκό στη Γενέβη στην Ομόνοια την παλιά, έτσι. Είστε μάγκες εσείς, ενώ εμείς δεν είμαστε. Λοιπόν, το λιγότερο που λέμε. Λοιπόν, κάτι για να τελειώνουμε. Πριν σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και αύριο, γιατί και αύριο έχει εκπομπή. Ω, δεν βλέπεις το κλίμα εδώ. Ναι, γιατί δεν θα με ξαναβγάλεις αύριο μετά από αυτά που θα πω. Α, ωραία. Κλείστον. Όχι, εννοείται ότι δεν βρίζω. Πες το Παύλο για να πάμε στον επόμενο. Πες τα ρε Παύλο, πες τα γόρι μου, πες τα παλικάρι. Με φωνάζετε, όχι συγχρήσατε γενικά. Ναι. Γενικά, με φωνάζετε, όχι εσείς οι δύο, όλοι. Ναι. Με φωνάζετε Γαύρο του Βορρά. Ναι. Από παιδί της ΑΕΚ, για να μην το πούμε αλλιώς, που δεν με έχει αναγνωρίσει. Από παιδί της ΑΕΚ, όχι, γιατί κάνατε σύμπραξη γιατί με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Όταν έπεσε στη Β' Εθνική το 25, έκανες δεν έπεσε από το Β' Εθνική. Έπεσε στο 25. Δεν υπάρχει Α' Β' Εθνική. Η Α' Εθνική θεσπίστηκε το 59. Να προσέξεις τι λες. Δεν υπήρχε Α' Εθνική. Μη αναγνωρισμένο τους παιδί. Καταλαβαίνετε όλοι πώς με χαρακτηρίζουν. Πρωταθλήματα μετράνε μετά το 76. Διαφορετικό τρόπο. Χαρακτηρίζεται το φιλοξενούμενο της πόλης. Ποιος? Πολύ. Κάψη λέει, είναι φιλόλογο. Χαρακτηρίζεται ντροπή της προσφυγιάς. Με χαρακτηρίζεται ανύπαρκτο σε τίτλους. Σωστό. Με χαρακτηρίζεται κρατική ομάδα. Τάσο της κυβέρνησης. Αν είναι δυνατόν ποτέ, αν είναι δυνατόν ποτέ κρατική ομάδα. Άστο να τελειώσει. Σε λίγο θα μας πεις ότι υπουργός έπαιρνε και διαρκείας. Άστο να τελειώσει. Ωραία, ναι. Και τελειώνοντας, εγώ ένα θα πω για όλους εσάς που με χαρακτηρίζετε. Φουκαράδες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλό Πάσχα, Παύλο. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Γεια σας. Ναι, παλικάρι μου, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Γιώργος Οπαδός του Παναθηναϊκού και φίλαθλος της Μάντσεστερ. Γεια σου Γιώργο. Της United εννοείς? Μη είναι η Μάντσεστερ. Ναι, είσαι αδερφός. Θα λες τώρα να κάτσεις να χάσεις από τη City. Είσαι αδερφός. Ακριβώς μόνο... Γιώργο από πού είσαι μόνο πες. Μόνο από πού είσαι, είσαι Αθηναίος. Μία είναι η ομάδα, αλλά χάσει τη City. Από Κοζάνη. Α, έχεις ξαναπάρει πριν κανένα δίμηνο. Σούρδος είσαι, σούρδος. Σούρδος είσαι. Πάμε, να ακούσει το παιδί. Πάμε, πάμε Γιώργος, ακούμε παλικάρι. Πρέπει σήμερα η Μάντσεστερ να δώσει το πρωτάθλημα στην ομάδα που έχει 5 πρωταθλήματα και όχι σε αυτή που έχει 18 και έχει 2 διαφορά από τη United. Αγόρι μου, είσαι η φωνή της λογικής. Είναι απλά τα πράγματα. Ο ένας έχει 5, ο άλλος 18. Άρα όταν παίξει πάω Κάρις, λες ο Άρης θα το δώσει στον ΠΑΟΚ που έχει 3 και όχι στον Ολυμπιακό 44. Όλες αυτές οι ομάδες που έχουν 3 πρωταθλήματα. Μα καθόλου δεν το δίνεις. Ο Άρης που έχει άμεση αντιπαλότητα σε δίλους με τον, με τον Άρη που έχουν ίσα πρωταθλήματα θα το διεκδικήσει. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Έτσι. Γιώργο, όλοι καταλαβαίνουνε. Μπράβο αγόρι μου, όλοι καταλαβαίνουν. Απλά τώρα επιστρέψω σε περίοδο. Και θα ξεφτυλιστείτε, θα χάσετε τη City και θα πάρει Liverpool το πρωτάθλημα. Είναι το χειρότερο θα είναι. Βρει, α χάσω εγώ από ψυχή. Α το πάρει μετά. Α κάνουμε εμεί ό,τι μπορούμε και α το πάρει. Εντάξει. Να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη ότι έκανα το καθήκον μου, ναι. Άρα Παύλο, όταν είχε χάσει. Γιώργο, συγγνώμη, Γιώργο. Όταν είχε χάσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα που πρώτη-τελευταία αγωνική τελευταία ήταν. ΑΕΚ Ολυμπιακός Φιλαδέλφια που πήγαν οι Ολυμπιακοί με του αεξίδε μαζί. Το θυμάσαι, το 90-91. Δεν με ενδιαφέρει τιμή του Μάντσεστερ όπως με ενδιαφέρει τιμή του Παναθηναϊκού. Είμαι φιλαθλότης και όχι οπαδός της. Okay. Γιώργο, μπράβο, με συγκινείς. Καλημέρα, να είσαι καλά, φιλιά στην Κοζάνη. Ένα τελευταίο, ένα τελευταίο. Ναι, αγόρι μου, ναι. Κύριε Τσαλτίδη, ο Άρης πόση εισιτήρια έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ πόση εισιτήρια. Πότε? Για το 10 ο Άρης και το 17 ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης πήρε 25.643 και ο ΠΑΟΚ είχε πάρει
17 κάτι. 16-700, 16-800. Τα οποία δεν είχε βγει ποτέ ανακοίνωση για sold out, έτσι δεν είναι. Του Άρη βγήκε sold out ανακοίνωση για τα 20 αυτά που σου είπα, ενώ του ΠΑΟΚ δεν βγήκε γιατί δεν τα πούλησε όλα. Άρα ο ΠΑΟΚ και να ήθελε δεν μπορούσε να τη σοφαρίσει. Δεν δηλαδή, ξέρω αν μπορούσε ή όχι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν τα πούλησε. Να κάνουμε. Δεν πειράζει. Ωραία. Έγινε Γιώργο. Αν δεν θα τον περνούσε, αυτό ρωτάω. Έγινε Γιώργο, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Θα σε ακούσουμε και αύριο. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Υπέροχη παρουσία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Με Αναστασία Λάμδα πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Ρωμανίστα είναι. Ρωμανίστα. Ρωμανίστα από Δυτική Αττική. Πάμε, καλημέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Βλέπει παοξίζα και κυκλοφορούν στην πόλη, εντάξει. Μαρία. Ναι, αγόρι μου, ακούμε. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα, Τσέλσι ή Τότεναμ? Για μένα. Καταρχάς. Εσένα ρωτάω. Όλες οι αγγλικές τώρα τι μου Τσέλσι, όλες οι μεγάλες. Μεγάλες. Τεράστιες. Πες μια ομάδα, ρε. Προσωπικά η καρδιά μου είναι Τότεναμ. Εγώ είμαι Τότεναμ. Και σε αυτό που πιστεύει κιόλα. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Ωραία. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, εγώ σε συζητήσεις που κάνω με συνομήλικους, όλοι πιστεύουν ότι είναι Τσέλσι η μεγαλύτερη ομάδα. Καλά, είσαι φυσικά. Οι συνομήλικοι σου είναι λοιπόν, φίλε. Δεν προλάβανε Πίτερ Όσγκουτ, δεν προλάβανε Ντέιβ Γουέμπ. Πριν 15 χρόνια. Μπονέτι, εννοείται. Πριν 15 χρόνια, πριν έρθει ο Αμπράμοβιτς, κάπου εκεί είναι τέλος πάντων, η Τσέλσι είχε τεράστια διαφορά από την Τότεναμ, έτσι. Σωστό. Στα πάντα. Ναι. Σαν μέγεθος. Ναι. Γιατί τότε να είναι και από τις Big Five, έτσι. Ναι, τώρα βέβαια. Πια δεν υπάρχει Big Five, υπάρχει Big Six, έχει εκτοπιστεί Everton και έχουν μπει στη θέση της Chelsea και City. Ναι. Λοιπόν, αυτό που δεν έχει αντιληφθεί. Big Five, οι Άγγλοι όμως εννοούν το παραδοσιακό Big Five, εντάξει. Η Everton δεν ήταν μέσα. Βέβαια, ναι. Αυτή είναι το Big Five, είναι Everton, Liverpool, United, Tottenham και Arsenal. Δεν θεωρείται πια η Everton, αυτό σου λέω. Καλά. Αυτό ωραία, που δεν έχει αντιληφθεί είναι ότι η City έχει πολύ μεγαλύτερη προοπτική από τη Liverpool. Ναι. Αυτή τη χρονική περίοδο. Η Liverpool είναι μάτια μου, 5 με 18. Σαν να λέω εγώ έχω πάει με 1000 γκόμενες, ο Παναγιώτης με 5 αρχή, και ο Τσαλτίδης με 129. Και να φοβάμαι τον Μαρία, Παναγιώτη με τις 5. Σου είπα αυτή κάτι συγκεκριμένο στην αρχή. Ναι. Σου είπα κάτι συγκεκριμένο στην αρχή. Η Τσέλσι με ένα ευρωπαϊκό, τι έκανε. Μέσα σε 15 χρόνια εκτόπισε μια ιστορία ολόκληρη, μια άλλη ομάδα. Δεν εκτοπίζεται. Δεν την εκτοπίζεται. Δεν το κάνει. Μη σε μπερδεύει το διαδίκτυο. Ρωμανίστα, να σε ρωτήσω κάτι. Μη σε μπερδεύει το διαδίκτυο. Δηλαδή, αν ο Ατρόμητος κάνει 20 χρόνια σούπερ πορεία, πάρει 4 κύπελα και 3 πρωταθλήματα. Αν πάρει ο Ατρόμητος 4 πρωταθλήματα και 3 κύπελα, ας πούμε, θα εκτοπίσει την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ ή τον. Δηλαδή, αν ο Ακράτητος έπαιρνε 2 πρωταθλήματα. Θα λέγαμε τώρα. Ποιο Άρης μπροστά στον Ακράτητο. Όχι, δεν πρέπει να τα συγκρίνει γιατί ο κόσμο του Ακράτητου με τον κόσμο τη Τότεναμ είχε τεράστια διαφορά. Ναι, η εντάξει. Αγγλία είναι κάτι άλλο. Περίμενε λίγο. Και με την ίδια λογική λίγο, έχει εκτοπιστεί, έχουν εκτοπιστεί ομάδες όπως η Ipswich αυτή τη στιγμή. Όπως η Nottingham Forest. Βέβαια. Μια τεράστια ιστορία. Και μόνο η Αγγλία είναι κάτι άλλο, φίλε. Ναι, το συγκρίνουμε με Ελλάδα. Ναι, με την Πρέδα 10 από την Πρέδα 2-0. Τραγικό. Ωραία, Ρωμανίζα. Εσύ, Μάριε. Ναι, αγόρι μου. Μόνο με χρήματα. Με χρήματα που προέρχονται εκτός ποδοσφαίρου, που δεν είναι καπιταλισμός. Σου είχα στείλει εκείνο το μήνυμα πριν το παιχνίδι με την Τότεναμ, μου έχει πει καπιταλισμός. Δεν έχει σχέση καπιταλισμός με αυτό το πράγμα. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός γιατί τα χρήματα προέρχονται εκτός ποδοσφαίρου, εντάξει. Και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και στην Ελλάδα. Η Λίβερπουλ, εγώ ξέρεις, είμαι Ρώμα. Καταρχήν έπρεπε να έχω κόμπλεξ εγώ με τη Λίβερπουλ γιατί έχω χάσει ευρωπαϊκό στο και έχει, μία, έχει αποκλείσει στους 4. Στο σπίτι σου μέσα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσω ότι έχει κάνει μια βουλιά. Καθαρά αγωνιστικά. Το αναγνωρίζω, ρε φίλε. Μπορεί... Και ο Πάοκ έκανε, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να πάρει ο Πάοκ. Τι μου λες τώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν είναι αυτή είναι η προσέγγιση μου. Μου συγκρίστηκα μια ομάδα που έχει πάρει, που συνολικά η αξία τους είναι ούτε το μισό της City, το budget. Ναι. Και η City, ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει μόνο με χρήματα. Αγόρι μου, δηλαδή, αν δεν το πάρει και φέτος η Liverpool, από του χρόνου στη Liverpool δεν θα θέλει να πάει κανείς ποδοσφαιριστής. Ενώ από το πάνω ράφι. Βέβαια, δεν θέλει. Δεν λέω ο καφές και ο τέτοιος και ο Λιμιός. Σιγά μην θέλω να πάνε στη Liverpool τώρα. Αυτό. Μάρι, τώρα τα πάντα μετρούνται με χρήματα. Βλέπεις το ξέρω. Κάνουν πλάτες. Το ξέρω. Κάνουν πλάτες στη Παρί και στη City για το financial fair play, φίλε. Σε λίγο καιρό. Θα γίνει όπως το μπάσκετ. Ωραία, κλείνουμε. Έγινε, Ρωμανίστα. Έγινε, μας πιέζει ο χρόνος. Αναστασία, καλώς. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Να σε καλά, Ρωμανίστα. Καλό Πάσχα, Ρωμανίστα. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τελευταίος είναι αυτός. Ναι. Ναι, όχι, άλλοι δύο περιμένουν. Γρήγορα, είναι από ένα λεπτό, παιδιά. Ναι. Ναι, εσύ φίλε, όνομα και ομάδα. Πάμε. Καλημέρα. Ναυτάκι, ο παδός του Άρη. Πάμε, Ναυτάκι. Και τη Τότεναμ. Και Τότεναμ. Πάρα πολλά. Άρης και Τότεναμ. Άρης και Τότεναμ. Ναι, αγόρι μου. Πριν 30 χρόνια, 75 άτομα είμαστε χωρίς την οδή αστυνομίας, Παναθηναϊκός Άρης, Κουίς Παρτιαβούρας και δεν συμμαζεύεται. 0-1 ανοίγει η κεφαλιά ψαράκι ο Κουίς και μετά ο Δημόπουλος, ο Κρούσης κάνει ένα στο ημίχρονο, μετά δεν θυμάμαι. Στο ΆΚΑ!
στο ΆΚΑ. Λοιπόν, προφανώς ή δεν σας είδανε ή σας είδανε με συμπάθεια. Λοιπόν, κάναμε φασαρία στην ΕΡΤ. Κάναμε φασαρία στην ΕΡΤ. Και κατέβηκε ο δημοσιογράφος ο Χούντας. Α, ναι. Άμα το θυμάστε, που το θυμάστε. Που έλεγε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Α, μπράβο. Γιώργος Χούντας. Πήγαμε να φάμε στο Κυλικείο και δεν μας δίνανε και λέγαμε ότι είναι για το προσωπικό και καλά. Και τότε αρχίζαμε κάποιες φασαρίες και ήρθε η Κλούβα. Και μας βάλανε μέσα στο λεωφορείο του άσου δικού του, τέλος πάντων, όπως λέγεται, δεν με νοιάζει. Ο Ασά. Και πήγαμε, μας αφήσαν μέχρι ένα σημείο και μετά με τα πόδια λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ωραία. 75 άτομα. Γιατί δεν σας δίνω να φάτε στο Κυλικείο, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Τι είπανε, είστε Βούλγαροι, φύγετε. Βουλάτσα Μελικάνικο, λέει, για το προσωπικό είναι, λέει. Είναι λέει για το προσωπικό. Αν πήγε σε Κυλικείο που είναι μόνο για το προσωπικό, ναι, εντάξει, έχει διαφορά. Με στην Ερτένα τι θα έχει τώρα. Εγώ προχθές πήγα σε μαγαζί σε τουαλέτα και μου λένε σας παρακαλώ πολύ, βγείτε, εδώ είναι το προσωπικό. Όντως. Έγινε ναυτάκι. Ωραία ναυτάκι. Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση. Επίσης αγόρι μου και στη μητέρα σου. Επόμενος, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Χρυσανδέ. Όνομα και ομάδα, φίλε, όνομα και ομάδα. Κάτσε, Γιώργο Ιταλό θα ήταν. Ωραία παρουσία. Αναστασία, έχουμε άλλον. Αναστασία Λάμδα. Όχι. Αυτά. Μάρη, ευτυχώς δεν παντρεύτηκες, φίλε. Γιατί? 69 χρόνια σκότωσε τον άντρα της επειδή είχε αιμονή με το πορνό. Α, εγώ νόμιζα 69 γυναίκες στείλανε με μήνυμα για την προβασία. Έχω να δω, έχω δει την τελευταία 20ετία πορνό περίπου ένα λεπτό. Γιατί μετά το ένα λεπτό. Πού κολλάει τώρα αυτό. Λοιπόν. Τον λοιπόν, Άρη Πληρωμενίδης κανονικά. Γιώργος Γιαννήσης. Τον έχει εκεί απλήρωτο. Γιώργος Γιαννήσης και νίκη Λαβρεντιάδου. Στον μπάσκετ, ξέρει, ούτε για τσουρέκι λεφτά δεν μου τα παιδιά. Ποιο μπάσκετ. Αυτή που παίζει. Του Άρη είναι πληρωμένη, φίλε. Οι Αμερικάνοι ζήτησαν να βγω. Red egg, red egg. Ξεφτυλισμένε, μιλά ψέματα. Στον Άρη είναι πληρωμένη. Στον Πάοκ ήταν 8 παίχτες γιατί κάναν αποχή. Ξεφτύλα, εξεφτύλα. Αφού Ιβάν πλήρωσε. Ξεφτύλα. Αφού Ιβάν τα πλήρωσε. Ο Ιβάν. Ναι. Στον Πάοκ έχει αποχή, όχι στον Άρη. Red egg, υπερεύει. Στον Άρη χρωστάμε του προηγούμενου. Red egg. Red egg. Eat one red egg. I'm Aris player basket. Έλα, πες τις ευχές στον κόσμο. Λοιπόν, Νίκη Λαβρεδιάδου, Γιώργος Γιαννήσης, μπορείτε μετά την μία με ταυτότητα θα σας ζητήσουν να πάτε στο ελληνικό Βασιλής Σόλγας 209. Αποχή ή απλήρωτοι παίκτες του Ηράκλη πάλι. Αλλά ο Μάριος ασχολείται με τα αυγά. Με, το Λουκίνα, τι έγινε, με τα τεράστια αυγά των παικτών του Άρη. Ωραία, ωραία. Έγινε, παιδιά, αδέρφια. Καλό Πάσχα, καλά, μεγάλη, λέει, πολύ ωραία εκπομπή και καλό Πάσχα. Ποιο ρε? Εδώ, ο Γιώργο. Α, αυτό που και το παιδί και έτσι. Ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία, αυτά. Από Σωτήρη Δασκαλάκη, από εμά και από Αναστασία Λάμδα, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μεγάλη Τετάρτη. Μην ξεχνάτε τι αλυψάσει των κύριων Πόρνη, Γυναικό και Ελισάβετ σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσου και όσου γιορτάζουν.